Καλά είναι και θα σε πω γιώτα. Κανόνες. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Που είναι συντονισμένο στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο Κάρβουρο, Μαρσέλη, πάλι και Νίκο Παγκαλή στα μικρόφωνα. Σήμερα μαζί μας στην ηχοληψία η Εύα. Γεια σου, Εύα. Η δεύτερη φωνή. Με τι θα έρθει η Κωστή ο τύπος? Με το λεωφορείο και τα πόδια. Ποιο λεωφορείο? Και εσένα θέλει δυο λεωφορεία, δεν θέλει? Σίγουρα. Ναι. Πάω τον πάρεις ρε. Τι είναι? Δυο λεωφορεία θέλει από εκεί που είναι να μου. Θα πάρει το 5. Θα έρθει πλατεία Ελευθερίας. Θα πάρει άλλο τώρα. Πάνε την πλατεία Ελευθερίας, τον πάρεις. Ναι, πάνε πλατεία Ελευθερίας και πάρ' το να. Πιο εύκολο δεν είναι? Θα χαθεί. Ας να περπατήσει λίγο, καλό κάνει το περπάτημα. Αλήθεια λες? Σε βλέπω γιατί σκίζει το περπάτημα εσύ. Από το στούντιο στο σαλόνι και το σαλόνι στο στούντιο. Ας είσαι πολύ του φαν του περπατήματος, ε. Σαν και εμένα εσύ κι εσύ. Με τι πας με ποδήλατο στην τουαλέτα? Καλά. Πάρε ηλεκτρικό. Τι έγινε, Εύα? Τι έγινε, ρωτάω, τι έγινε, τι κάνεις? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Έχεις για μπάνιο αυτά, όλα τα καλά? Τι, Σαββατοκύριακο έκανες τις φωτιές σου στις παραλίες της Θεσσαλονίκης? Όχι. Αρετσού και τα συναφή? Όχι. Τι, γιατί κάνεις έτσι, δεν σ' αρέσει αρετσού? Τι σ' αρέσει, δηλαδή η θάλασσα άλλο χρώμα έχει στην Καλλικράτη από την Αρετσού? Τη βλέπεις διαφορετική, μία είναι γαλάζια, η άλλη είναι κίτρινη, τι? Δεν είπα κάτι. Α, τότε γιατί κάνεις έτσι? Νιώθω ότι δέχομαι επίθεση. Μα δεν δέχεσαι, επίθεση. Σου λέω γιατί έκανες γιατί σνομπάρισες στην παραλία της Αρετσούς? Τσούς. Ε? Μπορεί να κρίνει ρε παιδί μου η κοπέλα. Μπορεί να κρίνει. Κρίνει σε... πιο πέρα. Όχι ρε, αφού πάει Καλλικράτεια πάει. Καλλικράτεια πάει γιατί ο πατέρας... Ηράκλεια, Ηράκλεια. Α, Ηράκλεια πας. Για μπάνια πάει, φέζε εκεί. Καλλικράτεια πήγα μία φορά. Ναι. Αυτό. Αλήθεια. Το σκάφος σου το πάρκαρες? Γιατί βγαίνεις τον κόσμο ότι πήγες με το σκάφος? Ο φίλος σου. Το κρατάω κρυφό. Τώρα με κάρφωσες. Ναι, δεν πειράζει. Κατά λάθος έγινε. Το σκάφος. Τι γίνεται? Λοιπόν, ο Μάκης Γκαγκάτσης ζωντανά στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Μην χάσει την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί τη συνέντευξη του πρώην αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ΠΑΕΠΑΟ και μοναδικού υποψηφίου για την προεδρία της ΕΠΟ. Στην εκπομπή SDNA σε θέση της Λίμπερο. Μοναδικού υποψηφίου. Δεν υπάρχει άλλος, υπάρχει. Γράψτε καλύτερα του προέδρου της ΕΠΟ τα επόμενα 4 χρόνια. Και στις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ο Γκαγκάτσης λοιπόν 10 ώρα το πρωί στην εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο. Ζωντανά εδώ στο στούντιο. Την Παρασκευή 14 Ιουνίου. Εντάξει, Μάκης, επειδή γνωρίζουμε και το τέτοιο, το ποιόν του και γενικά γνωρίζουμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ σοβαρό και μετρημένο. Μετρημένο, αγαπάει το ποδόσφαιρο. Όπως αγαπάει και τον ΠΑΟΚ, αγαπάει και το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να αγαπάς μια ομάδα και να μην αγαπάς το ποδόσφαιρο. Μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, φαντάσου τώρα ότι είσαι Ολυμπιακός, έτσι, και θες να είσαι μόνος και να μην υπάρχει κανένας άλλος. Με ποιο θα παίζεις? Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να μην είναι και ποδοσφαιράνθρωπος, γιατί και ο μπαμπάς του ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ. Και μάλιστα ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ όταν όταν η Εθνική Ελλάδος πήρε και γύρω. Δεν είναι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ακόμα και στον ΠΑΟΚ, να πούμε βασικά την τελευταία δήλωση την άκουσε τη Δευτέρα. Ποια? Στο Θωμαίδη που ήταν. Όχι. Ότι το ρώτησε και το μεταξύ άλλων και για τον Κωνσταντέλια.
Ναι. Και είπε ότι ο Σαββίδης ενέργησε με το συνέστημα και όχι με τη λογική. Εντάξει, ναι. Γιατί είναι. Σου είπα, είναι ποδοσφαιρό άνθρωπος. Ένα και ένα κάνουν δύο. Απλά τα γράμματα. Άλλο ο επαγγελματισμός, άλλο ο συναισθηματισμός. Άλλο η λογική, άλλο η λατρεία. Όλα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα τι βγαίνει σωστό, δεν ξέρουμε. Πάντως. Το σωστό θα φανεί στο διατάφτα. Μπράβο, στο διατάφτα. Δεν αλλάζει τώρα. Κάτι δεν φαίνεται κάτι, αλλά θα δείξει. Πάντως η πόρωση γενικά αποδείχθηκε πως όλους μας έχει καταστρέψει. Η πόρωση με ένα πράγμα συγκεκριμένο. Η πόρωση φαίνει και πόλωση. Mm. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι να λειτουργούμε κάποια στιγμή, να λειτουργούμε με τη λογική. Έτσι και το ρεαλισμό. Καλό θα κάνει. Είμαστε στο 2024, είμαστε στο 80 και στο 90, σε έλεγα αλλά. Mm. Έχουν αλλάξει πάρα πολλές οι εποχές, πάρα πολλές έχουν αλλάξει. Λοιπόν, τώρα κάτι διάβαζα όταν ερχόμασταν με το Κατέβολο Θωμαίδης, αλλά να μην το πούμε. Προς τι δηλαδή, τι εννοείς? Ένας λέει παράγοντας Super League, λέει, βρέθηκε στο πόθεν έσχες με 1,5 εκατομμύριο διαφορά, κάτι τέτοιο. Και κάτι για κακουργήματα, κάτι τέτοιο διάβαζα. Παράγοντας ή ομάδας? Παράγοντας ομάδας Super League. Εντάξει, άμα υπάρχει τέτοιο, ας τους τσαλακώσουν. Τι να κάνουμε? Πώς ψάχνουν τους πάντες, ας πιάσουν και αυτούς. Το πόθε λες και όμως δεν είναι γενικό, έτσι. Είναι κάτι το δοκούν. Για όποιον θέλουν π.χ. να κάνουν. Το πόθε νέσχες έχει να κάνει με οτιδήποτε έχει με δημόσιο χρήμα και αποφάσεις. Όλοι πρέπει να έχουμε πόθε νέσχες. Εγώ ας πούμε που είμαι ένας παλλάκος, όταν μπαίνω σε μια επιτροπή πρέπει να δώσω το πόθε νέσχες μου. Στο δημόσιο. Ναι, αλλά και η ΕΠΟ είναι Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι κάτι σαν δημόσιο. Δεν μιλάω για την ΕΠΟ. Α, δεν μιλάς για την ΕΠΟ. Για Super League λέω. Ναι. Ομάδες Super League. Εντάξει, τώρα που και πέρα το πόθε νέσχες του καθενός, ουσιαστικά γιατί στον ιδιωτικό τομέα ψάχνουν να βρούνε, πρέπει να είναι στοχευμένη η κίνηση. Αυτό είπα. Ναι, βέβαια. Ότι πρέπει να είναι στοχευμένο, γιατί δεν υπάρχει για όλους υποχρεωτικό πόθε νέσχες, άμα ήταν. Όχι. Θα ήταν λίγο τα πράγματα. Είναι κάτι το δοκούν. Σου λέει τώρα τι με αυτό, εντάξει. Ο έλεγχος που γίνεται από την εφορία. Πού βρήκες αυτά τα λεφτά? Άμα δουν καμιά φορολογική δήλωση 15.000 τη μία χρονιά και 300.000 την άλλη. Δεν θα σε ρωτήσουν τι και πώς. Θα σε ρωτήσουν. Μπράβο. Δεν είναι και κορόιδα. Τώρα με ηλεκτρονικά που είναι, όχι, δεν είναι καθόλου κορόιδα. Τώρα και τυφλός ήταν ο άλλος, δεν γίνεται. Πολύ κοτάρσκι βλέπω τελευταία. Κοτάρσκι. Ναι, με το που τελείωσε ο Ντέλιας. Πήραμε το κοτάρσκι τώρα. Έχουμε 2-3 μέρες που κάτρες και λίγο κοτάρσκι παίζει. Mm. Ναι. Εντάξει, κάτι θα έχουμε για να πιάνει, ρε φίλε. Λογικό δεν είναι. Ναι, εντάξει, αλλά. Εξάλλου, εμείς δεν θέλουμε να πουληθεί ο Κοτάρσκι, θέλουμε. Αφού δεν θέλουμε να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, δεν πρέπει να θέλουμε να πουληθεί ο Κοτάρσκι. Μπράβο. Δεν θέλουμε να πουληθεί κανένας. Δεν είναι να θέλεις να πουληθεί ο ένας και τον άλλο να παρακαλάς να πουληθεί και τον άλλο να λες όχι. Δεν γίνεται. Προσβάλλεις και τον παίχτη. Σαμάτα. Θέλουμε. Σαμάτα θέλω να πάει τώρα αυτό που βλέπω εκεί που είναι τώρα. Καμήνη χώρα. Βράζει το κέντρο της Αθήνας. Στην Ακρόπολη πάει. Mm. Ναι, εκεί πέρα. Ας πάει στην Ακρόπολη. Με τον αξίο. Ψάχτηκα λίγο για το μάνατζερ του Κοτάρσκι. Είναι ο Φεντέρικο, λέει. Ναι, ρε, Ιταλός. Παστορέλο. Ναι, έχει έρθει δύο φορές. Ναι. 25 χρόνια κάνει το μάνατζερ και το 2021 βγήκε ο καλύτερος μάνατζερ στην Ευρώπη. Mm. Το παλικάρι αυτό. Ο οποίος Κοτάρσκι μετακινήθηκε πολύ μικρός σε τέτοιες. Σε σχέση με τους Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να φύγουν 30 χρόνων έξω. Πάρα πολύ. Ή 48 χρόνων. Ή μάλλον μπορεί να φύγουν και όταν κάνουν εκδρομή με τα καπί για να φύγουν έξω. Αυτός από πολύ μικρός είχε τέτοιο. Μπήκε σε γρανάζ για έτσι μανατζερικά εδώ και μια εξαετία, εφταετία τουλάχιστον. Είναι πολύ καιρό αυτή η ιστορία. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Κοτάρσκι και από εκεί και έπειτα
Δεν έχουμε καμία ανακοίνωση, όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει γίνει κάτι. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις, ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτή την πρόταση, άμα ισχύει, φίλε, 15 και τέτοια, δεν νομίζω να τη βρει. Τα ποσά νομίζω που ακούγονται είναι υπερβολικά. Εντάξει. Εντάξει, θα μου πεις τώρα θέμα δικό τους είναι να κοστολογούν τόσο ψηλά τους παίχτες, αλλά νομίζω αυτά τα νούμερα δεν έρχονται. Για να δώσει δηλαδή 12, 13 και 15 εκατομμύρια παίχτη, πρέπει να είναι μικρός η ηλικία όπως είναι αυτός, αλλά να είναι, ξέρω εγώ, Κωνσταντέλιας. Να είναι το κάτι το απροσδιόριστο. Δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι αυτά. Είναι πολλά τέτοια. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Δεν τον ξέρω τον παίχτη, όχι. Δεν τον ξέρω. Τώρα βγάζουν ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, άσε να λέει ο καθένας τι θέλει τώρα, παιδί μου, τι να κάνουμε, αφού μπήκαμε σε αυτό το χώρο θα αγορέψουν όλοι. Εντάξει. Τα θέματα είναι πολύ απλά. Μένουμε μόνο σε συγκεκριμένες καταστάσεις, οποίες υπόθησαν από το προπονητή της ομάδος και από εκεί και πέρα το τμήμα σκάουτινγκ προσπαθεί να καλύψει τα θέλω του Λουτσέσκου. Απλά τα γράμματα, παραπάνω. Το σε ονόματα... σκάουτινγκ βρήκε παίκτες. Αυτή ναι, τα, παιδί μου, τα okay. Ονόματα που ακούστηκαν είναι μια χαρά. Ναι. Και ο Μπρέιθουαϊτ είναι πολύ καλός παίκτης και ο Καμάρα είναι πολύ καλός παίκτης. Περίμενε. Και ο Στράτελ είναι πολύ καλός παίκτης. Βρήκα παίκτης, βρήκα αυτό να σημαίνει να μπορεί να τον κλείσει η ομάδα. Ναι, εκείνο είναι άλλο. Ναι. Εγώ προτείνω π.χ. ένα παίκτη ο οποίος έχει όλα τα. Είναι ο πλέον ενδεδειγμένο. Π.χ. είναι πολύ καλός. Μπράβο. Πάμε στο μετά. Το διατάστανε μετά το. Το επόμενο είναι ο Λουτσέσκου να πει ναι, μου κάνει. Και μετά να μιλήσουν για το οικονομικό. Αν το οικονομικό δεν είναι συμφέρον για την ομάδα, πάμε στον επόμενο. Αν και πιστεύω ότι το τμήμα σκάουτινγκ ξέρει και τα νούμερα. Τα νούμερα δεν είναι τέτοια, έχουν βγει κιόλας. Τα νούμερα τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, αυτά που έχουν γραφτεί και αυτά που έχουν ακουστεί και αυτά που μαθαίνουμε είναι μια χαρά είναι. Τι περιμένεις δηλαδή, Ιούνιο μήνα δηλαδή, τι περιμένεις. Τα σκόντα αρχίζουν από τον Αύγουστο. Τέτοια εποχή πρέπει να πληρώσεις. Αυτό είναι νόμος. Και δεν είσαι και καμιά υπερδύναμη ποδοσφαιρική π.χ. που να σε λένε ότι άμα να πάω εκεί πέρα δεν πειράζει, πάω και τζάμπα που λένε. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, διεκδικείς να μπει τσούλου. Μέχρι τώρα δεν έχεις μπει τσούλου. Ναι, γι' αυτό λέω ρε φίλε, είναι συγκεκριμένα πάντως πώς μπορείς να κινηθείς. Από εκεί πέρα περιμένουμε όλη τη τέτοια και να σου πω και κάτι άλλο ελληνικό. Κανένας δεν ήξερε κανέναν παίχτη. Όλοι ό,τι ακούς μπαίνεις στο τέτοιο, βλέπεις βιντεάκια για να διαμορφώσεις μία άποψη περί τον παίχτη. Το Μπρέιθουεϊτ δεν υπάρχει. Άσε, δεν μιλάω για τον Μπρέιθουεϊτ. Δεν μιλάω. Μιλάω και γενικά για αυτούς. Ή για τον Καμαρά. Τον Καμαρά, εντάξει, αυτούς ξέρεις. Το Γερμανό. Μιλάω όταν είχε έρθει ο Τσόλακρα, παιδί μου. Το Τσόλακρα δεν τον ήξερα. Όχι εσύ, γιατί τον ήξερε κανένας άλλος. Όχι, λέω. Ναι. Τώρα μιλάμε τέτοιο. Το Γερμανό πάνω. Σχεδόν το Στράτε δεν τον ξέρω. Γερμανία δεν βλέπω. Ναι. Και αν βλέπω που τεσίλικα. Και δεύτερη δεν βλέπω. Μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι γιατί τον Σβάμπ τον ήξερε κανένας. Τον Μουρκ τον ήξερε. Όχι, Αυστρία τώρα. Κανένας δεν τον ήξερε. Μπράβο. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν, πώς το λένε, επιλέγουν ένα παίκτη για τη θέση στόπερ δεξιά, ας πούμε. Ωραία. Και επιλέγουμε να πούμε ένα παίκτη. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Ξέρουμε και τα νούμερά τους, οικονομικά δηλαδή που κυμαίνονται. Τους πάμε στον προπονητή. Λέει ο προπονητής, το νούμερο ένα. Πολύ καλός παίκτης. Τα χαρακτηριστικά του, αυτά και αυτά και αυτά. Αυτοί σίγουρα θα έχουν και ανθρώπους να ξέρουν περισσότερο από εμάς. Ωραία. Εννοείται. Πάμε στο διατάφτα. Ξέρετε, θέλει δύο. Μπορούμε δύο. Όχι, δεν μπορούμε δύο. Προπονητή, δεν μπορούμε δύο. Μα, ωραία, δεν μπορούμε. Το νούμερο 2 σας κάνει. Δεν μου αρέσει ο νούμερο 2. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά για αυτό που θέλω να κάνω εγώ να συμπληρώσω το puzzle. Εντάξει. Ο νούμερο 3. Α, ο νούμερο 3 μου κάνει. Σου κάνω νούμερο 3, ναι. Οικονομικά. Πάμε, μιλάμε. Τόσο το οικονομικά, δεν μπορούμε να το καλύψουμε το οικονομικό. Στο νούμερο 4. Στο νούμερο 8. Στο νούμερο 10. Βρίσκουμε αυτό που θέλει. Έτσι λειτουργεί η ομάδα. Δεν μπορεί επειδή διαλέξαμε τον πρώτο στα χαρακτηριστικά που είναι σίγουρα τα καλύτερα από όλους
και που τον θέλει ο προπονητής σημαίνει ότι πρέπει ή μάλλον μπορεί η ομάδα να τον πάρει. Ιδάλλως άμα ήταν, θα αλλάζανε οι παίκτες κάθε τρεις μήνες περί ομάδα. Ναι, αλλά όταν βλέπεις ένα παίκτη ο οποίος είναι καλός, ναι, και το θέλει και ο προπονητής, ναι, και έχει καλό βιογραφικό, ναι, άμα χρειαστεί να δώσει και κάτι παραπάνω, θα το δώσεις. Για να πάρεις τον παίκτη. Αν έχεις, θα το δώσεις. Ναι, αν έχεις, το εννοείται. Πρώτον, αν έχεις, και δεύτερον, αν δεις ότι σε βολεύουν τα νούμερα, να τον δώσεις ή δίνοντας άλλο παίχτη ή αποδεσμεύοντας να πούμε κάποια χρήματα για να κατεβάζεις το budget, να δώσεις περισσότερα λεφτά σε αυτόν. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις 25 παίχτες του 1 εκατομμυρίου. Όχι, το θέμα είναι ότι όταν πας να πας Champions League, ναι, έτσι, προφανώς θα έχεις κάνει την προεργασία σου. Δηλαδή ότι, πώς θα λένε, πρέπει να υπάρχει ένα ποσό διαθέσιμο. Ναι, υπάρχει. Και ποιο είναι αυτό, το ξέρουν μόνο αυτοί. Ναι, αυτό το ξέρουν μόνο αυτοί. Mm. Ναι. Κατάλαβες, δεν μπορεί να ρισκάρεις πάνω σχάρι τέτοιες εποχές και μάλιστα πριν παίξει τσουλού. Mm. Εκτός φυσικά, μα το μονοπάτι είναι βατό και μπορείς π.χ. με όχι καλές κινήσεις, ντε και καλά να πούμε, να πας εκεί πέρα. Εντάξει, εκεί μετά αλλάζει το πράγμα. Ναι, και το θέμα είναι πώς το βλέπεις. Δηλαδή, θα πάω εκεί πέρα για να τρώω 5 και 6, ή θα πάω για να με αξιοπρεπείς, θα πάω μόνο για να πάρω τα λεφτά. Πώς το βλέπεις, αυτά τα λεφτά. Ναι, πώς το βλέπεις, ο σύλλογος. Θα πάω με αυτά τα λεφτά που θα είναι εγγυημένα, θα πω το Μπαγκαλίδη, θα σου δώσω τώρα 5 φράγκα και αύριο θα σου δώσω άλλα 1000 φράγκα. Όλα είναι συζητήσεις με βάση το πόσο αντέχει η τσέπη του τέτοιου, του σωματίου, όχι η τσέπη. Θα το ξαναπούμε γιατί οι περισσότεροι δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου να μην μπορούν να καταλάβουν ότι η τσέπη του Σαββίδη δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή να συζητάω με ανθρώπους εν έτη 2024 και να μου λένε ο πρόεδρος έχει λεφτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω ότι επειδή ένας άνθρωπος έχει λεφτά, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ότι πάει σήμερα το πρωί στο μαγαζί του, ανοίγει και λέει κάτσε σήμερα έχω τέτοιο, φέρε 1000 μπριζόλες γιατί θέλω να παίξω, και τις πληρώνει. Αυτό πιστεύετε για το ποδόσφαιρο? Και δηλαδή αυτοί όλοι στην UEFA είναι οι βλάκες που θα αφήσουν τους Άραβες, τους τρελούς Άραβες, ή παλιά που αφήσανε τον τρελό Αμπράμοβιτς και τους κάθε τρελούς Ρώσους να κάνουν πάρτι και να χαλάσουν το ποδόσφαιρο. Κάθισανε κάτω και αυτοί σκεφτήκαν να πούμε τι και πώς και αυτά και ιστορίες. Να μην επιτρέπεται ο κάθε τρελός, να πούμε, εμμύρης με 5 πετρελοπηγές να πηγαίνει και να παίρνει, να πούμε, τους πάντες για να πάρει το πρωτάθλημα ή να πάρει το Champions League. Το σκεφτήκανε ότι αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των προέδρων που έχουν λεφτά και τελείωσε. Το θέμα είναι τι κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Ο ΠΑΟΚ τι κάνει, ρε φίλε. Ναι. Ας μας πει ο ΠΑΟΚ τα έσοδά του. Κατάλαβες τι γίνεται. Απλά είναι τα γράμματα. Γιατί... τα έξοδά του σχεδόν τα ξέρουν όλοι. Τα συμβόλαια των παιχτών τα ξέρουν. Τα έσοδα θα μας πει κανένας του ΠΑΟΚ, ποια είναι. Τα έσοδα τα ξέρουμε και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή γιατί πολλοί κόσμοι λέει καλά, δεν μπορούμε να πάρουμε και τον παίχτη. Παιδιά, δεν ξέρει κανένας πόσο είναι το πορτοφόλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Όχι, το σωματείου. Να μου πει ένας, να βγει ένας για να μου πει, όπως θα ρωτήσουμε σε 8 λεπτά του Στεργιάδη, να μου πει φέτος πόσα λεφτά πήρε ο Βιερίνια. Ας βγει ένας να μου το πει. Ξέρετε, θα βγείτε και θα πείτε περισσότεροι. Τι με νοιάζει, εμένα λογιστή είμαι. Αυτό θα πείτε. Αγαπώ την ομάδα μου, αλλά δεν θέλω να είμαι λογιστή. Αγαπώ την ομάδα μου, αλλά δεν με ενδιαφέρουν οι ποδοσφαιριστές. Αγαπώ την ομάδα μου, αλλά δεν με ενδιαφέρει ο προπονητής. Αγαπώ την ομάδα μου, αλλά δεν με νοιάζει τι κάνει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, ρε παιδιά, όλη αυτή είναι η ομάδα που αγαπάς. Όλα αυτά είναι κινήσεις που αγαπάς. Αν λοιπόν η ομάδα σου δεν έχει μαντήλι να κλάψει, όσο και να την αγαπάς, θα είναι μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Παραπάνω δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή όλοι εσείς γίνατε ΠΑΟΚ μετά το 15. Μετά το 15 γίνατε ΠΑΟΚ όλοι εσείς. Λοιπόν, Μάρκος Αντώνιο εφεύγει. Μια φορά ΠΑΟΚ για πάντα ΠΑΟΚ. Καλά, ναι. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Το θέμα είναι ότι σίγουρα πέρασες καλά με 1.000.000 φορολόγητο και δεν ακούμπησες. Εννοείται. Και εγώ έτσι τα έλεγα. Για οποιαδήποτε ομάδα. Λοιπόν, τι να πεις και το Στεργιάτρο, να πει τι δηλαδή.
Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση σε τέσσερις θέσεις, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Κανένας δεν ξέρει κάτι. Φάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μη στέλνετε μηνύματα. Κανένας δεν ξέρει. Αν μας πει κάποιος ότι ξέρει, λέει και ψέματα. Εντάξει. Όλοι στο περίπου μιλάνε. Και λένε και τα ίδια και τα λαμοχλεύουν. Οπότε μη στέλνετε μηνύματα, δεν ξέρει κανένας. Άκουσα, έκανα έρευνα, μην τα τρώτε αυτά. Εντάξει. Αφήστε να περάσουν οι μέρες, να δούμε ποιον μπορούν να πάρουν. Εφόσον δεν έχουμε θέμα οικονομικό και είμαστε άπλες, γι' αυτό δεν δώσαμε και τον Τέλεια. Περιμένουμε να δούμε τι παιδες θα πάρουμε. Απλά πράγματα. Εντάξει. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να ξέρει κάτι και να μην σας το λέει και να σας το κρύβει. Άμα σας πει κάποιος δηλαδή ότι ξέρω και δεν το λέω, να ξέρετε ότι λέει ψέματα. Κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέραμε την Κωνσταντέλια τι γίνεται. Εντάξει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Σάφος. Άμα και ο, πώς το λένε, ο πρόεδρος της ομάδος περιμένει να μιλήσει με τους φιλάθλους για το τι θα κάνει, οκ. Okay. Ας κάνουμε μονίμως γκάλωπ καθημερινά και να στέλνουμε τις αποφάσεις στον γκάλωπ, τις δημοσκοπήσεις, το πώς το δημοψήφισμα, τι θα βγάλει. Άμα πρόεδρε, θέλουμε αυτό. Σου πει μπορώ. Σου πει μετά δεν μπορώ. Στον Κωνσταντέλια μπόρεσε. Άμα ο προπονητής λέει ότι θέλω φόρο, παραμυσκάρει και ο κόσμος στην πλειοψηφία του σε γκάλωπ πει ότι έχω μια χαρά του Σαμάτα, δεν θέλω φόρο. Θέλω, ξέρω εγώ, τροντοφύλακα. Ναι. Θα αλλάζουμε τις αποφάσεις δηλαδή. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, αυτό γίνεται. Δεν γίνεται, αυτό δεν λέμε όλοι. Καλά, τις αποφάσεις. Τι, κυρία Εύα, κάτι θες να πεις? Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Χρυσόστομο που λέει: καλησπέρα. Ο Σαμάτα θα πάει δανεικός στο συνεταιρισμό καλλιεργητών Συμπυρίνων Ροδακίνων, που τώρα που θα αρχίσουν τα πρόημα θα είναι το 10ο καλό στον κάμπο. Ναι. Μακάρι. Να μαυρίσει και λίγο. Να τον πιάσει και λίγο ο ήλιος. Ναι. Ας βάλει καμιά τέτοια. Ναι. Να μην καεί. Προδέρμε εκεί πέρα. Κάτι τέλος, κάτι τηλιακό από 25 βαθμούς και πάνω. Μην πάθει το παιδί κάτι. Κοίταξε με μήνες Σαμάτα, φίλε, και οικονομάει κανένα εκατομμύριο πάλι. Πώς το λένε. Και ειδικά άμα πάρει και περισσότερα λεπτά συμμετοχής, όπως είναι αναμενόμενο ο G μας φέτος, και πάρεις και ένα καλό φορ. Εντάξει. Μπορούμε να δούμε καμιά περίπτωση Βερών. Ε? Που το στον ΠΑΟΚ έπαιρνε 300 χιλιάρικα πριν 15 χρόνια και καθότανε. Γιατί να μην κάθεται. Ναι. Πολλοί συνηθίσαν να κάθονται στον ΠΑΟΚ και στον πάγκο και στα προπονητικά και. Εντάξει. Δεν πειράζει, αφού δεν ενοχλεί τον κόσμο αυτό το πράγμα. Κάποιες άλλες ομάδες σου ενοχλεί. Κάποιους άλλους φιλάθλους σου ενοχλεί. Στον ΠΑΟΚ δεν μας ενοχλεί. Όχι, εμείς τέτοια πράγματα είμαστε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δώστε παιδιά λεφτά και αυτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει όμως που ο Βιερίνια θα συνεχίσει ακόμα μια χρονιά. Δεν πειράζει που θα συνεχίσει ακόμα μια χρονιά. Και φυσικά να μείνει έξω ως άστρε από την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν σας πειράζει και αυτό. Δεν σας πειράζει. Εντάξει. Έξω λοιπόν ο Σάστρε, να μπει μέσα ο Βεϊρίνα για να πάρει μια συμμετοχή από τον Τσουλού. Αν περάσουμε φυσικά στους ομίλους. Δεν πειράζει, έξω Σάστρε εσύ. Όπως έγινε και πέρσι. Και μετά επειδή ήρθε Ότο, έξω και ο Ράφας ο Άρες. Γιατί ο Ότο ας πούμε είναι πολύ καλύτερος από τον Ράφας ο Άρες και από τον Σάστρε. Δεν πειράζει. Ωραία, αυτό άμα το λέτε ομάδα, μπράβο σας, καλά κάνετε και το λέτε ομάδα. Εμείς θα το λέμε κάπως διαφορετικά πάντως. Ωραία. Δηλαδή αυτό είναι το παρεάκι. Όταν σας λέγαμε ότι υπάρχει το παρεάκι, εσείς λέγατε άλλα πράγματα. Να λοιπόν που επαληθεύτηκε ότι το παρεάκι υπάρχει. Με 40% και να κλείσουμε αυτό το πρώτο μισάωρο. Βγήκε MVP της χρονιάς 23-24 ο κύριος Αντρίγια Ζήκοβιτς. Ναι. Με 40%. Ψηφίσαν οι Παοξίδες. Ναι, αυτό γίνεται. Οι Παοξίδες δεν ενημερώθηκαν ποτέ ο κύριος Ζήφκοβιτς ότι ήταν στο τέτοιο, όταν η ομάδα έδινε δύσκολα μάτς. Όταν ήταν στο Ντουμπάι. 19 γκολ και 14 ασίστ. Δεύτερη θέση με πολύ μικρή διαφορά ο Τάισον. 8 γκολ και 13 ασίστ. Και τρίτος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. 14 γκολ και 9 ασίστ. Να ρωτήσω το κάτι. Διάλογο. Να
δηλαδή μιλάμε τώρα. Κανένα φορά. Τα βλέπω κάτι διαξές. Δεν μπορώ. Ναι, ναι. Θα σου πω εγώ κάτι. Βγαίνει δεύτερος ο Τάισον. Ο Αντρίγια πες ότι βγήκε πρώτος. Έχει τα καλύτερα στατιστικά. Ναι. Σε πόσα λεπτά σε σχέση με τον Ντεσπότοφ και πόσα γκολ έχει βάλει στο δικαστήριο. Όχι, έχει τα καλύτερα στατιστικά. Λέω ρε παιδί μου τώρα χοντρικά. 8 γκολ και 13 ασίστ έχει ο Τάισον. Ναι. 14 γκολ και 9 ασίστ έχει ο Ντέλιας. Γιατί ψηφίσατε τον Τάισον? Δηλαδή η στατιστική του Ντέλια είναι καλύτερη. Ναι. Δεδομένο. Επίσης ο Ντέλιας δεν έχει ποτέ κανένα νεκρό μήνα. Ναι. Ή νεκρό δίμηνο. Έτσι. Ναι. Ο Ντέλιας ήταν ποτέ μπαίνει μέσα. Γιατί ψηφίσατε τον Τάισον? Ναι, γιατί. 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 Ποιοι βάλαν γκολ στον Χαριλάου? Πού σε βάλει τον γκολ του καθαριστικού στον Χαριλάου? Ναι, αλλά τι προηγήθηκε όμως του καθαριστικού. Προηγήθηκε. Κάτσε ο άλλος. Δεν είναι ρε, εσύ. Μιλάς για τους νορμάλ. Εδώ δεν υπάρχει νορμάλ. Ο άλλος κάνει τώρα την ενέργεια του. Την ενέργεια του αιώνα, ναι, αλλά δεν είναι. Μπράβο στον Ροντιμπάτζο. Ο άλλος δεν βλέπει. Το σμπρόχνει, δεν πέφτει και δίνει την μπάλα στον Τάισον. Ναι, ο άλλος δεν βλέπει όμως αυτό. Δεν βλέπει αυτό. Βλέπει τον γκολ. Ποιος βάζει τον γκολ. Γι' αυτό οι επιθετικοί έχουν μεγαλύτερα κασέ. Γι' αυτό. Όταν πα, ανοίγει την εφημερίδα, λες ποιος έβαλε γκολ, ο Παγκαλίδης. Ότι ο άλλος πέρασε 8 παίκτες και ο Παγκαλίδης ήταν περίπτερο δίπλα στην αιστεία του, έδωσε την μπάλα και έβαλε γκολ. Όχι. Ποιος έβαλε τον γκολ? Ο Παγκαλίδης. Γεια σας. Παγκαλίδης λοιπόν, πρώτος γκολ. Γεια σας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, επιστρέφουμε με Στέλιο Στεργιάδη. Εδώ είμαστε και πάλι στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο κάρβο, το Μαρσένη πάλι και Νίκο Παγκαλίδη στα μικρόφωνα. Και την Εύα στην ηχοληψία. Αργήσαμε λίγο γιατί ψάχνουμε τον Στεργιάδη, μάλλον είναι σε τέτοιο οργασμό ρεπορτάζ. Αν τυχόν τον βρούμε, αν τυχόν μας βρει, θα βγει να ενημερώσει το κοινό του Λίμπερο. Εντάξει, είναι λογικό. Αυτές τις εποχές οι ρεπόρτερ έχουν πάρα πολλές δουλειές. Λογικό είναι αυτό. Συμβαίνουν αυτά στις εκπομπές, τις ζωντανές, όπως λένε τα κλισέ. Λοιπόν, εκεί που μιλούσαμε για το... εκεί που μιλούσαμε λοιπόν για το Βιερίνια που λέγαμε, ότι κάποια πράγματα νομίζω ότι έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Λέγαμε για ότι καλό είναι να υπάρχει μέσα στην ομάδα ομόνοια, σμνία, οικογένεια, αγάπη, φιλιά, οι μεγάλοι να προσέχουν τους μικρούς, οι μικροί να προσέχουν τους μεγάλους. Ωραία είναι όλα αυτά τα οποία σας αρέσουν, τα love story και αυτά, και ιστορίες είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά υπάρχει και το άλλο το οποίο δεν σας ενδιαφέρει. Κάποιος όμως σε ενδιαφέρει, κάποιοι το συζητάνε και το πρωί στους δρόμους, στις γειτονιές, ότι ο κύριος Βιερίνια πέρσι έφαγε το Σάστρε. Και ο κύριος Βιερίνια πέρσι έφαγε και το Λίρατζι. Άρα αναρωτιέμαι εγώ, αφού αποφάσισε ο κύριος Βιερίνια να μείνει και δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό, γιατί δεν τον πληρώνω εγώ. Δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει. Θα φάει κανένας θέση φέτος? Εσείς τι λέτε? Θα είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο κύριος Βιερίνια? Ναι ή όχι? Εσείς τι λέτε? Και αν είναι ο κύριος Βιερίνια στην Ευρωπαϊκή Λίστα, θα φαγωθεί ένας από τους δύο? Γιατί ο Ότο δεν θα φαγωθεί. Έτσι. Μπορεί να πάει αριστερά, όπως πήγε στη δεύτερη λίστα όταν παίξαμε με την Μπριζ. Ποιος φαγώθηκε μετά? Φαγώθηκε ο Ράφα Σουάρες. Άρα λοιπόν, το πω στα νιάτα, για να παίξει ο κύριος Βιερίνια, ο οποίος θέλει ακόμα μια χρονιά να πάρει συμμετοχές με την ομάδα στο Τσουλού. Μόνο λοιπόν που δεν υπάρχει το πω στα νιάτα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, και εδώ είμαστε και θα το δούμε λοιπόν αν συνεχίσει ο κύριος Βιερίνια όπως θέλει να λέει ότι θέλει να παίξει ακόμα μια χρονιά. Και θεωρώ ότι ο πρόεδρος, όπως πάντα, έτσι και τώρα, σαν φιλέσπραγμας που είναι, θα τον κρατήσει. Θέλω να δω και τον προπονητή, εάν θα το δηλώσει, εάν πιστεύει στις δυνατότητες του 38 ή 39 τώρα, πόσο είναι, 40, πόσο είναι? 39 είναι τον Ιανουάριο του 25. Μπράβο. Στο 38 λοιπόν και κάτι, αν πιστεύει ότι πρέπει να αφήσει έξω το Σάστρε, που με αυτόν τον γκολ κερδίσαμε την ΑΕΚ,
για να παίξει ο Βιερίνια. Που αυτό έβαλε και το τρίτο γκολ βέβαια του, με τον Παναθηναϊκό. Απλά είναι τα γράμματα. Εδώ είμαστε, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Έχουμε κάνει μηνυματάκι, κυρία μου. Ναι, έχουμε ένα μηνύμα από τον κύριο Πρόδρομο που λέει: στο Παναθηναϊκό δεν ισχύει τα έσοδα-έξοδα και οι περιορισμοί της UEFA. Επίσης, σύμφωνα με τη λογική σας, για παρουσίαση μεγάλων εσόδων θα χρειαστούμε γήπεδο 55+, όπως της Μπενφίκα, με το ανάλογο χορηγό πρόγραμμα και διαρκείας. Πρόδρομο, γιατί μας τα λες εμάς αυτά? 55.000 γήπεδο και να... Αυτά πρέπει να τα πεις στο τέτοιο. Να πηγαίνει ποιος, ρε φίλε? Ο Παναθηναϊκός πάντως θα πάει σε 60.000 γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός έχει το ΟΑΚΑ για 2 χρόνια, 3 πόσο είναι και... Άρα... Ποιος Παναθηναϊκός, αν ισχύει τα έσοδα και έξοδα? Και ποια είναι το άνοιγμα του Παναθηναϊκού, φίλε μου? Ποιο είναι το άνοιγμα του Παναθηναϊκού? Ποιος Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός, φίλε, έχει κάνει αύξηση με το χρήμα κεφαλαίου ύψους 19,1 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου. Εντάξει. Τώρα, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το χρήμα υπάρχει μέσω της αύξησης, όπως υπάρχει και σε εμάς. Σε εμάς π.χ. ήταν να γίνει αύξηση με το κεφαλαίο για ζημίες προηγούμενες χρήσης, έτους χρήσης δηλαδή, όπως το λένε λογιστικά, 5 εκατομμύρια. Τη μέρα της αύξησης γνωστοποιήθηκε στους μετόχους ότι τελικά η αύξηση θα είναι 5 εκατομμύρια, θα είναι 13. Άρα προσθέθηκε ένα ποσό 8 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό το 8 εκατομμύρια ευρώ λογικά θα είναι και μεταγραφές ή θα είναι για αθλητικό κέντρο, κάτι θα είναι δηλαδή. Εντάξει. Όλα αυτά μέσω της αυξήσεως με το κεφαλαίου γίνονται σε μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν μπορεί να βάλεις δηλαδή τα χρήματα. Α, βάλε ρε εσύ πρόδρομο, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια τα βάλεις έτσι. Κατάλαβες τι γίνεται? Όλα είναι μέσω της αύξησης. Χωρίς τέτοιο δεν μπορούν να μπουν αλλού λεφτά. Αλλιώς λεφτά σε μια εταιρεία. Ανώνυμη εταιρεία. Εντάξει. Τώρα οι άλλοι για να κάνουν 19,1 εκατομμύρια ευρώ αύξηση σημαίνει ότι έχουνε στον επόμενο. Έχουμε μήνυμα. Άλλο ένα μήνυμα από τον κύριο Λουκά που λέει: ο Βιερίνια αγαπάει την ομάδα περισσότερο από όλους. Θέλει συμβόλαιο, θέλει να είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, θέλει να είναι σε όλα τα παιχνίδια στην αποστολή και αυτός νοιάζεται για το καλό της ομάδας. Μπράβο σε αυτούς που συμβουλεύουν τον Σαββίδη. Καλά, ακόμα ο Σαββίδης δεν είναι. Ο Σαββίδης θα κάνει το κέφι του κόσμου. Τι να κάνει ο Σαββίδης? Ο Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει λεφτά στην ομάδα. Αγαπάει την ομάδα και όπως λέει και ο Μάκης, όπως είπε, είναι πιο πολύ οπαδός παρά επιχειρηματίας. Σαββίδης. Ναι. Γι' αυτό που δείχτηκε. Τώρα τον άμεσο συνεργάτη σου και owner σε μια ομάδα που τον εμπιστεύεται, μάλιστα ο μεγαλομέτωχος τον στείλει και 4 χρόνια στην ΕΠΟ. Και προφανώς μετά στην UEFA, κάπως καλύτερα τον ξέρει από όλους μας. Εντάξει. Απλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι... Κοίταξε εδώ πέρα, ό,τι και να... Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου, το οποίο ακόμα και ο Γκαγκάτσης θα το πει κάτι, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, εμένει π.χ. στην άποψη δικιά του. Εντάξει. Δηλαδή, πέρσι όταν τελείωσαν τα play-offs, στο τέλος του αγώνα που χάσαμε 0-1 από τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά την τρίτη θέση με τον γκολ του Σαμασέκου, εκείνου του παγκοσμίου άγνωστου παίχτη που είχε ο Ολυμπιακός, και προπονητή έναν από τις ακαδημίες που ήταν στο Λεβαδιακό παλιά, έναν φαλακρό, ο μοναδικός άνθρωπος που βγήκε μετά το τέλος του αγώνα, στο play-offs, ήταν ο Γκαγκάτσης και είπε ότι αποτύχαμε φέτος στα play-offs, χρειαζόμαστε ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ. Δεν βγήκε κανένας άλλος να μιλήσει, κανένας. Όταν λέμε κανένας, κανένας. Μετά από 10 μέρες χάσαμε και το κύπελλο φυσικά, οπότε μείναμε και τέταρτη μονίμως. Και για το κόφερες. Το θέμα είναι ότι ενώ λοιπόν λέει ο αντιπρόεδρος του κάτι, έτσι, που δεν πολύ μιλάει κιόλας, υπήρχε ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο πίστευε ότι η χρονιά ήταν επιτυχημένη. Έτσι δεν είναι? Γιατί το είπε ο προπονητής. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει δηλαδή. Όχι ο Σαββίδης, όχι ο Γκαγκάτσης, όχι ο οποιοσδήποτε να το πει, εάν υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο πιστεύει ότι θα πει π.χ. ο παίχτης. Ένα κομμάτι πιστεύει ότι θα πει ο προπονητής. Όποιος και να τον πει άλλος διαφορετικά, κάτι άλλο δηλαδή, δεν το εστερνίζει δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, δεν το ακούει. Δεν το ακούει. Απλά πράγματα. Δεν το ακούει. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι διαφορές στις απόψεις. Λέγε, Εύα. Έχουμε άλλο ένα μήνυμα από τον Βαγγέλη που λέει: αν θα μείνει ο Βιερίνια, δεν θα παίζει back, άρα δεν θα φάει κανένα στη θέση. Ναι, ποιο το είπε αυτό, Βαγγέλης.
Βαγγέλης, να... χαρίζει προπονητής τώρα. Και πού να παίζει ρε φίλε ο... Πού θα παίζει, στη θέση του Ντεσπότοφ. Δεν γίνεται. Να βγάλουμε τον Ντεσπότοφ έξω τον... Δεξιά έχουμε δύο παίκτες όπως είναι ο Ζήφκοβιτς και ο Ντεσπότοφ, οι οποίοι είναι... Εκτός να πιστεύεις ότι παίζει αριστερό εξτρέμ. Αριστερά παίζει ο Τάισον και άμα κάνουν πως παίρνουν και κανένα παίχτη αριστερά όπως ζήτησε δηλαδή ο Λουτσέσκου. Πού να παίξει δηλαδή. Εκτός άμα παίζουμε κανένα π.χ. Πασαραϊκό που κατεβάζει τα τρίτα στο Κύπρο που φέτος το Ιανουάριο. Το θέμα με ποιο παίζουμε. Εμείς μιλάμε καθαρά για την ευρωπαϊκή λίστα. Για ευρωπαϊκή. Ναι, εγώ μιλάω για την ευρωπαϊκή λίστα. Εκεί δεν μπαίνει. Εκεί δεν μπορεί να μπει. Εκεί δεν γίνεται να αφήσει. Δεν γίνεται. Πώς το λένε δηλαδή. Μόνο στα μπακ εκείνο την μπακ. Την μπακ. Πρέπει να μείνει πάλι ο Σάστρε έξω. Ακριβώς. Δεν γιατί γίνεται. Και ο Ράφα σου άρεσε έξω. Ναι, και ο Ράφα σου άρεσε έξω. Δεν γίνεται γιατί έχουμε. Τέλος πάντων. Επειδή λίγο, πώς το λένε, επειδή γνωρίζεις εσύ λίγο τις χρονιές, θέλω να μου πεις. Τι πάλι κουίζ θα βάλεις. Όχι ρε, τι κουίζ. Σε μένα λέω. Τι. Το Δεκέμβριο του 23, δηλαδή πριν 6 μήνες. Ναι. Ο κύριος Πανοζάχος είχε πει για τη συνέλευση με τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ για τη διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν από τη σεζόν, πρόσεξε τη σεζόν, 22-23. Εγώ το διάβασα. Ναι. Το Δεκέμβριο στην εκπομπή. Μπράβο. Ναι. Να το ξαναθυμίσουμε λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τι είπε αυτός ο άσχετος ο κύριος Πανοζάχος, γιατί εσείς είστε σχετικοί και αυτός μάλλον πρέπει να είναι άσχετος ο κύριος Πανοζάχος, ο οποίος είναι γνωστός φοροτεχνικός και πολύ έμπειρος. Εντάξει. Αλλά εσείς θα το βγάλετε και αυτόν άσχετο έτσι όπως το πάτε. Όπως ξέρετε, η ιστορία και η παράδοση συνεχίζεται. Όπου και να υπάρχει ταμιακά προβλήματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο μεγαλομέτοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και την πρωτοβουλία να τα καλύψει. Που σημαίνει ότι όταν η ομάδα μπαίνει μέσα, τρέχει ο πρόεδρος να καλύψει αυτές τις ζημιές. Ωραία. Μέχρι εδώ δεν λέει ότι βάζουμε λεφτά για να φτιάξουμε ομάδα. Λέει για να καλύψει τις ζημιές, ώστε η ομάδα να μπορεί απρόσκοπτα να ασχολείται με αυτό που έχει να κάνει, τις αγωνιστικές της δραστηριότητες. Και συνεχίζει ο κύριος Πανοζάχος λέγοντας: έτσι λοιπόν, αυτή η συνέλευση αφορά την οικονομική διαχείριση της προηγούμενης ποδοσφαιρικής περίοδου, δηλαδή το 22. Άρα σήμερα που βρισκόμαστε στον Δεκέμβριο του 23, συζητάμε για τον οικονομικό απολογισμό του 22-23. Ήταν μια χρονιά λοιπόν που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε περίπου 28 εκατομμύρια έσοδα. 28 εκατομμύρια έσοδα. 28 εκατομμύρια έσοδα. Από ειστήρια, διαφημίσεις, δικαιώματα. Λιγότερα ήταν από τη σεζόν 21-22 κατά 4,5 εκατομμύρια περίπου. Οι ζημιές της για αυτή την περίοδο ήταν σχετικά αυξημένες στα 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ζημιές του 22-23 ανέρχονται στα 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι ζημιές καλυφθήκαν με χρήματα που έχει καταθέσει στο παρελθόν με τις αυξήσεις συμμετοχικού κεφαλαίου ο μεγαλομέτοχος. Βάζει δηλαδή στο βαρέλι χωρίς πάτο και καλύβουμε τις ζημιές. Τα έσοδά του λοιπόν ήταν 28 εκατομμύρια και το ποδοσφαιρικό του τμήμα έχει ένα κόστος 42.200. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν το 22-23 στοίχιζε 42.200 όλο το ποδοσφαιρικό του τμήμα. Αυτό είναι το κόστος λειτουργίας του. Δυστυχώς ή ευτυχώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι ΠΑΕ δεν είναι κερδοφόρες. Τα εισιτήρια, τα διαφημιστικά, οι πορείες στην Ευρώπη, αυτά είναι που καθορίζουν τα έσοδα. Αν δεν υπήρχε ο μεγαλομέτοχος στον ΠΑΟΚ, θα υπήρχαν δυσκολίες. Μαζί με τα 6 εκατομμύρια που αποφασίστηκαν σήμερα από το 2012 που έχει έλθει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, θα ξεπεράσει τα 180 εκατομμύρια. Πέρσι λοιπόν είχε 13 εκατομμύρια ζημιές. Σας λέει τίποτα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13 εκατομμυρίων το Μάιο του 24. Αυτά υπόθηκαν το Δεκέμβριο του 23. Άρα που σημαίνει, μπήκαμε εδώ πέρα
και βάζουμε 13 εκατομμύρια να καλύψουμε πάλι τις ζημιές. Και ερχόμαστε εμείς οι χαζοί και ρωτάμε, αν λοιπόν εγώ χρωστάω 13 εκατομμύρια στην εφορία και πάω πληρώσω την εφορία αύριο, ενώ έχω μόνο 13 εκατομμύρια, πόσο θα έχω στην τσέπη μου? Μηδέν. Πώς θα πάρω εγώ ποδοσφαιριστές με το μηδέν? Απαντήστε εσείς που τα ξέρετε όλα. Αυτά λέει ο κύριος Παλοζάκος, ο οποίος είναι το επάγγελμά του. Απλά είναι τα γράμματα. Εντάξει, και μιλάει κιόλας για μία έρευνα λέγοντας ότι μία χώρα που έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους, που το βιωτικό της επίπεδο δεν μπορεί να συγκριθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι τιμές εισιτηρίων δεν μπορεί να είναι υψηλές και εμείς θέλουμε η ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό και παράλληλα να κάνει και πορεία στην Ευρώπη. Άρα το κενό που υπάρχει πρέπει να το καλύπτει είτε με τις καλές πορείες, είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Είτε με τις καλές πορείες, είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να καλύψει αυτό που λέει ο κύριος Παλοζάκος? Εάν δεν το καλύψει με τις καλές πορείες. Άρα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Ότι ο ΠΑΟΚ έχει 45 εκατομμύρια ευρώ έξοδα ετησίως, αυτό είναι δεδομένο. Mm. Ναι, άρα λοιπόν, πρέπει να, οπωσδήποτε να παίρνει 12-13 εκατομμύρια από Ευρώπη. Και καμιά το 8, λιγότερο. Ναι, και τουλάχιστον 8 με 10 εκατομμύρια από πώληση ποδοσφαιριστή. Για να κάνει καμιά πενιντάρα έσοδα, για να βγαίνει πάνω. Όταν δεν κάνει ένα από τα δύο, θα είναι μέσα. Εντάξει. Γιατί τα άλλα υπόλοιπα έσοδα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Και λέει, όταν λοιπόν κάνει καλές πορείες στην Ευρώπη, η ομάδα θα είναι περιορισμένες οι ζημιές. Άρα που σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα έχουμε ζημιές. Μα κάθε χρόνο θα έχουμε ζημιές. Αυτά λέει και πάρα πολύ. Αλλά ενδιαφέρον, άμα θέλετε μπείτε να βρείτε την συνέντευξη, διαβάστε. Τα έσοδα της ομάδος λέει ότι τα μεγαλύτερα είναι διαφημίσεις και χορηγίες που ήταν περίπου 15 εκατομμύρια. Τα εισιτήρια ήταν 4 εκατομμύρια μόνο. Τα εισιτήρια. 4 εκατομμύρια. Για πες το. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Θεόδωρο που λέει: ρε πρόδρομε, ο γείτονά σου μπορεί να χτυπάει και τη γυναίκα του. Τι με νοιάζει εμένα για τον Παναθηναϊκό? Εμένα και τον ΠΑΟΚ με νοιάζει. Αυτό λένε τα παιδιά. Ναι, για τον ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα. Ναι. Γι' αυτό είπα και τον πρόδρομο ότι εμείς κάναμε 13 εκατομμύρια μουτοκού. Παναθηναϊκός έκανε 19,1. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες ζημιές είχε από εμάς ή θα μπουν λεφτά για. Και προσέξτε. Για άλλα πράγματα. Και προσέξτε, το κυριότερο που λέει ο κύριος Παλοζάκος, τον οποίο εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι ότι χρέη στην ΠΑΕ δεν υπάρχουν. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ χρέη. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο ανοίγματα χρονιάς. Μπράβο. Δεν υπάρχουν χρέη. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι ρυθμισμένος και οι ζημιές που συνέχεια γίνονται καλύπτονται από τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που βάζει ο πρόεδρος. Τα ανοίγματα. Αυτό είναι. Ναι. Και πάμε λοιπόν στο financial fair play. Όλες οι ομάδες ενισχύονται από τα κεφάλαια. Αυτό ισχύει και στην Ευρώπη με το financial fair play. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα με το financial, είναι ελεγχόμενο. Αυτό το παρακολουθεί κανείς διαχρονικά. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν θετικά τα κεφάλαια της ΠΑΕ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα κεφάλαια της ΠΑΕ είναι θετικά. Εντάξει, δεν χρωστάς, οπότε είσαι καλά. Δεν θα φας καμιά κάρτα. Όπως τρως τέτοιο. Όπως θα φάει ο Χιψή Σίτι που κινδύνευε ή η Μπαρτσελόνα. Δεν είναι εναρμονισμένοι όπως λέγεται. Mm. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι εμείς πρέπει να κυνηγάμε τα έσοδα. Εντάξει, σαν σύλλογος δηλαδή πρέπει να κυνηγάμε έσοδα. Από τη στιγμή μάλιστα που δεν έχουμε δικό μας γήπεδο, έτσι 35.000 καινούριο να προσελκύεις κόσμο, δεν έχουμε 20-25.000 διαρκείας, τα έσοδα πρέπει να βρισκούνται από αλλού. Εντάξει. Είναι απλά τα πράγματα. Θες πάμε, όποιος το καταλαβαίνει. Εντάξει, όχι. Θέλει να το καταλάβει κάποιος, δεν θέλει να το καταλάβει. Αυτά είναι τα γράμματα. Τα εξηγούν οι ειδικοί. Κάποιοι δεν τους αρέσει, κάποιοι τους αρέσει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια. Μακάρι να ήμασταν πριν από 30-35 χρόνια, πριν γίνει το Τσουλού και πριν UEFA θεσπίσει νόμους έτσι αγγλικού δικαίου. Έτσι, περίπου δηλαδή. Όπου όταν είχες ένα πλούσιο μεγάλο μέτοχο, πλούσιο πρόεδρο πάντων,
έβαζε το χέρι στην τσέπη, έδινε, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια δραχμές, 200 εκατομμύρια δραχμές, 300 εκατομμύρια δραχμές και γινόταν ιστορία. Δυστυχώς αλλάξα τα πράγματα εδώ και 30 χρόνια που έγινε το τσουλού και κάθε 4-5 χρόνια η UEFA, επειδή ακριβώς είναι νιώθογλοι παράγοντές της σε πολλά πράγματα, φροντίσαν να κάνουν το προϊόν ακόμα καλύτερο. Μπήκαν κάτι χορηγοί, μπήκαν τηλεοπτικά δικαιώματα, κάτι Sky, κάτι τέτοια. Χάθηκε η μπάλα στα έσοδα. Από εκεί και έπειτα το θέμα είναι να εναρμονίζεσαι και εσύ με τις επιταγές της UEFA. Δηλαδή αυτό που κάνει. Έτσι. Μην το παίρνετε έτσι ότι ξέρετε, εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, ανεξάρτητοι και το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν, εντάξει. Μας έχουν στάμπα από το 92 μετά την Μπούκα με την Παρίσι Ζερμέν. 32 χρόνια μας έχουν στο στόχαστρο, στο local. Φάνηκε αυτό και με τη Σάλκη τι έγινε με τη διαιτησία το 13. Φάνηκε τι έγινε το 18 που ήταν να αντιμετωπίσει άλλη ομάδα και σε βάλαν στα play-off στην Μπενφίκα. Φάνηκε τι έγινε το 19 με τον Άγιαξ που σε πήρε το κεφάλι ο Άγγλος στο Άμστερνταμ μέσα. Δεν φαίνεται. Φαίνεται συνέχεια. Τι να κάνουμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια κουλτούρα διαφορετική. Εντάξει. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν κουλτούρα διαφορετική εναρμονίζονται με τις επιταγές σου πήρανε κόμφερες. Μπράβο. Με κάτι Άγγλους το αιμετελικά που τους κοιτούσαν. Με κάτι Μοβ. Μοβ δεν φοράει τέτοια. Για στον Βίλα, όχι Μοβ. Και πώς λέγεται και το άσπρο, τον μπορντό, πώς λέγεται και το χρώμα. Το κεραμιδί. Και ένα παράδειγμα, ας πούμε, να πούμε. Εντάξει. Τώρα. Το οποίο το συζητούσαμε χθες και θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Στο διάλειμμα των 9. Είναι ότι η Θέλτα, αυτή μια ομάδα που νομίζω θεωρώ μάλλον, την ξέρετε όλοι, ότι η Θέλτα έχει για να μην. Έχει οικονομικό πρόβλημα. Για να μην έχει οικονομικό πρόβλημα, έβγαλε στο σφυρί τους δύο καλύτερους παίκτες. Το Δανό, τον Έλσεν και τον Δουβίκα. Ένας από τους δύο θα πουληθεί. Για να μπορεί. Μάλλον ο Δουβίκας, ο οποίος έχει κάνει καλή χρονιά. Για να μπορεί να κάνει μεταγραφές. Για να. Έτσι δουλεύουν οι ευρωπαϊκές ομάδες. Εμείς, αν δεν το καταλάβει ο κύριος Σαββίδης αυτό. Και θέλει να πληρώνει και καλά θα κάνει, είναι δικαίωμά του να πληρώνει τον κάθε Βιερίνια, τον κάθε Μούρκ, τον κάθε Σαμάτα, τον κάθε Κούρτιτς, τον κάθε Λεβέκ, τον κάθε Καντουρί, τον κάθε Μπίσβαρ, δικαίωμά του είναι να τον πληρώνει. Αλλά παιδιά, εσείς όλοι που εσείς ζητάτε, γιατί πάντα οι πολλοί έχουν δίκιο, πάντα οι πολλοί έχουν δίκιο, λοιπόν τα αποτελέσματα θα είναι αυτά. Να μην έχουμε λεφτά να πάρουμε παιχταράδες, γιατί θέλουμε να αγαπάμε τη φανέλα του κυρίου Μπίσσεσβαρ. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Δεν πρόκειται να ξαναβγεί κανένας. Στον αέρα στο λέω τώρα. Πάμε. Λοιπόν, 23-10-287-384-6-1-45-287-384 και από Viper. Να ανοίξουμε και γραμμές για όλους εσάς. Πάμε στον πρώτο κύριο Κασίμινα, καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα παιδιά, καλησπέρα. Νίκος Άννη Λιούπολη. Έλα Νίκο. Έλα Νικόλα. Λοιπόν, πολύ ωραία συζήτηση είχατε, τοποθετηθήκατε πολύ καλά. Αυτό είναι που λέγαμε τη χρονιά, την περσινή, που δεν τελείωσε καλά, την Best Value ομάδα. Το είχαμε ξεκινήσει πριν καν τον τελικό, είχαμε ανοίξει εδώ μια θεματική στην εκπομπή για τι είναι η έννοια του Best Value ομάδα. Και για τα συμβόλαια, το τι μπορούμε να αντέξουμε. Και λέγαμε πάντα, είναι αυτονόητο, ότι στόχος είναι η Ευρώπη. Χωρίς Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα στοιχεία όλα αυτά που είπατε εδώ, από την αύξηση με το κεφάλαιο, τα λένε όλα. Όποιος έχει μυαλό να καταλάβει, καταλαβαίνει. Τώρα, αν θεί μια αύξηση στα διαρκείας, όχι σε αριθμό, εννοώ ότι στην τιμή, πολλοί θα αντιδράσουνε. Θα βγούνε, θα πούνε, μωρέ και τι και αυτό και εκείνο. Παιδιά, δεν γίνεται η δουλειά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε και έξω από πολλές χορηγίες και εκεί γίνεται ο πόλεμος. Συν όλα αυτά που είπε ο Νίκος με την Ευρώπη, τις χρονιές όλες που σας εξήγησε εδώ, τα λέμε, αλλά βγαίνετε και μετά από λίγο, ας πούμε, στα ραδιόφωνα, σε εκπομπές που βγαίνουν ακροατές από όλες τις ομάδες και λένε ότι είμαστε γκρινιάρδες. Δεν είμαστε καθόλου γκρινιάρδες. Τα πράγματα είναι αυτά. Εντάξει. Θα αντιδράσουν με την αύξηση και θα πούνε, ξέρω εγώ, μωρέ τώρα γιατί γι' αυτό. Πέρσι φωνάζαμε στην πάρτη διαρκείας.
άσχετα από την αποτυχία, πάρτε διαρκείας, αγοράστε, βοηθήστε την ομάδα. Αυτοί νομίζουν ότι επειδή ο Σαββίδης έχει 1,5 δισεκατομμύριο, μπορεί να το χώσει, ξέρω εγώ, στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται, πώς το λένε. Δεν γίνεται. Έχουμε ένα ταβάνι, είναι τα 40. Τα 40 πρέπει να τα κάνουμε 60. Αλλιώς δεν μπορούμε να ανέβουμε επίπεδο. Αυτό θα γίνει με τις ακαδημίες, με την Ευρώπη, με το ορθολογικό ρόστερ, με best value ομάδα. Να μην χαλάμε δεξιά και αριστερά σε παίκτες, ας πούμε, που δεν χρειάζονται, να γίνονται στοχευμένες μεταγραφές. Και βλέπετε πόσο εύκολα χάλασε η ισορροπία μέσα στην ομάδα. Εκεί που είχαμε έναν Αντρίγια Ζήφκοβιτς, που ο άνθρωπος τα έπαιρνε γιατί το άξιζε. Πώς ανέβηκε μέσα σε μία χρονιά, γιατί τώρα έχουμε και στόχο το Champions League, πώς γίνεται αυτή εδώ η ανισορροπία κατευθείαν. Είδατε, ο Μεϊτέ ένα 700, λέει, δεν πέφτω. Ναι, ρε φίλε, ένα 700 το ταβάνι στην Μπενφίκα. Ένα 700 είχε ζητήσει και πέρσι, τον Ιούνιο, τέτοια εποχή. Ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω. Και ο παίκτης σου λέει πήρα πρωτάθλημα. Με τον Πάο Κρήτα εδώ. Δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Ναι, έχει δίκιο. Πάντα. Αλλά θέλω να σας πω πόσο εύκολα μπορούν να χαλάσουν οι ισορροπίες σε μια ομάδα η οποία έχει 40 εκατομμύρια έσοδα. Ναι, γιατί μπορεί, ένας Μεϊτέ που χωρίς να ξέρω το τέτοιο, δεν ξέρεις τι μπόνους είχε. Μπορεί να μην είχε κανένα μπόνους γιατί ήταν δανεικός. Και σου λέει τώρα, αφού εγώ θα θέλεις, θα μου δώσεις 1,700. Εγώ ήμουνα ένας από τους παίκτες, ο οποίος σου έδωσε το πρωτάθλημα. Και πάλι και η μεταγραφή Καμάρα, κατ' εμέ, μπορεί να λένε ότι είναι παικταράς, έπαιξε, έδειξε στην Ελλάδα και όλα αυτά. Είναι ερωτηματικό, γιατί είχε κάποιες χρονιές, δύο, έτσι όπως λένε και από κάτω, ας πούμε, οι οποίες δεν ήταν τόσο καλές. Είναι ερωτηματικό και ο Καμάρα με αυτά τα λεφτά. Αν έρθει στον ΠΑΟΚ, λέμε τώρα. Τον Ιούνιο μήνα, φίλε, μια ομάδα που να πάει τσουλού, πρέπει να δώσει και κάτι παραπάνω. Το ξέρουν πρέπει και οι παίκτες. Ναι, είναι έτσι. Εντάξει, Ιούνιο μήνα. Κάτι λιγότερο θα δώσει τον Ιούλιο, σχεδόν καθόλου θα δώσει τον Αύγουστο. Και πάλι αυτές οι πρώτες οι μεταγραφές που θες να κάνεις δεν θα έρθουν. Γιατί είσαι Ελλάδα. Θα κυνηγάς και δεν θα έρθουν. Είσαι Ελλάδα, είσαι ΠΑΟΚ. Και δεν θα έρθουν. Θα πηγαίνεις, ας πούμε, θέλω να σου πω στην Ιταλία, θα δίνεις προσφορά, σου λέει ο άλλος, έλα ρε τώρα, πλάκα με κάνεις τώρα. Αυτό ξέρω εγώ για 200 χιλιάρια παραπάνω να παίξω στην Ελλάδα. Θέλω 1 εκατομμύριο πάνω το συμβόλαιό μου για να έρθω να παίξω στην Ελλάδα. Έτσι είναι τα δεδομένα. Αφού έχουν ανοίξει αγορές, τι να πούμε, η Τουρκία από δίπλα, Σαουδική Αραβία, συνέχεια φεύγουν παίκτες από την Ευρώπη, φεύγουν εκεί. Έχει ανοίξει καν όλα προς τα εκεί. Τι να κάνουμε. Έχουμε ανταγωνισμό. Θέλω να σε πω. Αλλά γι' αυτό λέμε ότι είναι δύσκολο. Δεν είμαστε, πώς το λένε, ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ναι, μέσα στο άθλημα είμαστε στην μπάλα. Από τις 10 μεταγραφές θα σου βγουν οι 5. Δεν είπαμε τίποτα φέτος, ας πούμε, για το τέτοιο. Για τις επιλογές. Αν και γίνανε λάθος επιλογές. Το τις λέμε, μπας και γίνουν οι 5-7 από τις 10. Λέμε το ένα παράδειγμα. Έγινε μπας και γίνει το 3-4, να είναι επιτυχημένο. Να δούμε. Καλό βράδυ. Είδομεν. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Στον επόμενο, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη και στους δύο. Αληθώς ο Κύριος. Να σας πω λοιπόν ότι πολύ σωστά φωτίσατε και οι δύο μαζί είστε τον τρόπο που μπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται σε μια ανώνυμη εταιρεία αλλά και σε μια ομάδα, ακόμα και ανώνυμη να είναι, ήταν πάλι ομάδα είναι και πρέπει να ελεγχθεί από την υπηρεσία εμπορίου όπως λεγόταν τότε. Λοιπόν, το θέμα είναι σε αυτή την περίπτωση ότι επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τόσα εκατομμύρια έσοδα τι γίνονται, αλλά δεν υπολογίζει κανείς ότι υπάρχουν και έξοδα. Τα έσοδα είναι το ένα κομμάτι, τα έξοδα είναι το δεύτερο. Κανείς δεν υπολογίζει αυτό γιατί δεν τον ενδιαφέρει ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Απλά θέλει να γίνει το δικό του. Ξέρετε, όταν έχεις ένα μικρό παιδάκι που ζητάει πάντα αυτό που γυαλίζει, θέλω αυτό, και το παίρνει ο άλλος, ο γονιός, μπαμπάς, μαμά, δεν έχει σημασία, του το παίρνει, το κρατάει για λίγο, μετά γυαλίζει κάτι άλλο και ξανά θέλω εκείνο. Δεν μπορεί να γίνεται όμως με αυτόν τον τρόπο. Κάποια πράγματα έχουν μια σειρά, έχουν
ένα σχεδιασμό. Έχουν χίλια δυο. Και όπως είπε και ο προηγούμενος, μια πολύ λεπτή ισορροπία. Είμαστε πολύ τυχεροί, πάρα πολύ τυχεροί, που μπορούμε να κρατήσουμε τους παίκτες που έρχονται σε αυτή την ομάδα, στη δικιά μας ομάδα, και αξίζουν. Και μπορείς να τους κάνεις αύξηση και να τους πεις μείνε εδώ. Υπάρχουν πολλές ομάδες και στην Ελλάδα και παντού που δεν αντέχουν να τους κάνουν αύξηση και αναγκάζονται να τους αφήσουν να φύγουν ή να τους πουλήσουν, όπως και αν το πει κανείς το ίδιο. Άρα σε αυτή την περίπτωση το βασικότερο είναι ότι ναι, ανεβαίνει το μπάζετ για να κρατήσεις και να φτιάξεις μια καλύτερη ομάδα, αλλά δεν μπορείς να είσαι με τα δύο πόδια σε διαφορετικά πεζοδρόμια. Δεν γίνεται. Ή από εδώ είσαι ή από εκεί. Δεν μπορείς να φορτώνεσαι συναισθηματικά και να λειτουργείς συναισθηματικά σε μια επιχείρηση και ταυτόχρονα να θες να είναι και αυτή η επιχείρηση κερδοφόρα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το μόνο που μπορώ να πω λοιπόν είναι ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποιος παίκτης που είναι μέσα στη β' ομάδα πια, γιατί δεν μπορεί να είναι στην ΚΑΠΑ 19. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτός ο παίκτης λέγεται Τασιούρας. Είναι ένας νεαρός 20χρονος παίκτης. Δεξί μπακ είναι. Πολύ θα ήθελα αυτό το Τασιούρα να τον δω να παίζει. Να το δω πώς ακριβώς είναι. Τα όνειρά του μπορεί να τα κάνει πραγματικότητα. Όμως εκεί μπορεί να υπάρξει ένα εμπόδιο. Πολύ θα ήθελα λοιπόν αυτό το εμπόδιο από μόνο του να καταλάβει ότι κάποια πράγματα έχουν όρια και τα όρια τα βάζουμε εμείς. Και επειδή ένας παππούς παλιός το είπε και το έλεγε, μη πρώτου τέλους μακάριζε. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, λένε κιόλας. Καλό είναι λοιπόν, ας δούμε λιγάκι καλύτερα την εικόνα και ας κάνουμε το καλύτερο και για μας και για την ομάδα. Γεια και χαρά. Γεια σου Λέρατε. Καλό βράδυ. Στον επόμενο καλησπέρα. 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 Καλησπέρα φίλε. Εγώ είμαι. Κανονικά. Φλάβλος Πάοκ είμαι. Ναι. Δεν ξέρω, γίνεται μια... Δεν έχω παρακολουθεί την εκπομπή από την αρχή. Ναι. Υπάρχει μια αγκρίνια, παρατηρώ στην ομάδα για το συμβόλαιο που πρόκειται να δώσουν στους παίχτες αυτούς. Όχι, δεν την άκουσα την εκπομπή. Δηλαδή, γκρίνια. Πριν δηλαδή, γιατί ο Μέιτης ζητάει 1.700, γιατί ο Καμαράς ζητάει 1.5 εκατομμύριο. Όχι, για μας είναι φυσιολογικό που ζητάνε τόσα λεφτά οι παίκτες αυτοί. Απολύτως φυσιολογικό. Η γκρίνια ήταν γιατί πληρωνόταν ο Καντουρί, ο Κούρτιτς, ο Μπίσεσβαρ, οι οποίοι βάλαν την ομάδα 25 εκατομμύρια. Εντάξει, και αυτοί πρόσφεραν, έτσι. Περίμενε. Όχι τόσο περίμενε, περίμενε. Ναι. Πρόσφεραν. Ωραία. Όταν πρόσφεραν, πήρανε μπόνους. Σίγουρα πήρανε. Πρωταθλήματα, Ευρώπη, κύπελα. Και πήραν και λεφτά. Εννοείται πήραν. Όταν λοιπόν δεν πρόσφεραν, πήραν λεφτά. Σαφώς πήραν. Πήραν και εκεί πήραν. Εννοείται πήραν. Αυτό λέμε. Ναι. Ότι δεν γίνεται λοιπόν όταν η ομάδα, ο Αρσένης τη βάζει μέσα 25 εκατομμύρια να πληρώνεται. Και εσύ τώρα που βγήκες και είσαι φίλαθρος του ΠΑΟΚ να φωνάζεις «Α, Αρσένης! Α, Αρσένης!» όταν ο Αρσένης τον βάζει μέσα τον ΠΑΟΚ 25 εκατομμύρια. Δεν πρέπει λίγο και εμείς σαν φίλαθροι και οπαδοί που αγαπάμε αυτήν την ομάδα να ξέρουμε πότε ένας προσφέρει και πότε ένας δεν προσφέρει. Δεν πρέπει να το ξέρουμε. Εννοείται. Μπράβο. Και αυτό και ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Μπράβο, σαφώς. Γι' αυτό λοιπόν, τότε λοιπόν που εμείς πραγματικά γκρινιάζαμε που αυτοί οι παίκτες καταρακώσαν τον ΠΑΟΚ κατά 25 εκατομμύρια και τους χειροκροτούμε όταν πήραν τον double το αίτητο, αλλά και ο άλλος έβαλε το χέρι στην τσέπη και τους έδωσε και ένα δωράκι κάτω από το τραπέζι. Έτσι λέω εγώ τώρα, λέω, έτσι. Δεν μπορεί και να το χειροκροτάω εγώ ρε φίλε όταν βάζει την ομάδα 25 εκατομμύρια μέσα και την επόμενη χρονιά εγώ καλούμε να παίξω με τον...
πιτσιρικά τάδε, τον πιτσιρικά τάδε, τον πιτσιρικά τάδε που δεν μπορεί να μου δώσει στόχους στην ομάδα μου. Εννοείται. Αυτή, αυτό, για να αυτό, αυτό, ήταν, λοιπόν, που... αυτό ήταν λοιπόν το, ναι. Η αρχή της εκπομπής. Για να σου περιλήσω. Okay, ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αν ο ΠΑΟΚ θέλει επιτέλους να κάνει το επόμενο βήμα και να παίξει στους ομίλους του Champions League, πρέπει να τα χώσει. Έτσι. Πρέπει να τα χώσει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το μόνο ξεκάθαρο είναι αυτό. Πιο ξεκάθαρο δεν είναι. Να δώσει λεφτά και σε συμβόλαια και να μην κυνηγάει και πλέον και τους ελεύθερους παίχτες. Καλή χρυσή ή ελεύθερη. Και ο ΜΕΙΤΕ δανεικός. Και ο ένας δανεικός και ο άλλος δανεικός, δεν ξέρω. Ο Καμαρά που πρόκειται να έρθει ελεύθερος. Ναι, πιστεύω ότι δεν είμαστε ακόμα σε περίοδο. Σίγουρα, ο Ιούνιος δεν είναι επέ, ναι. Όχι, όχι, πιστεύω ότι δεν είμαστε σε φάση που μπορούμε να κάνουμε παραπάνω από μία μεταγραφή. Και ο δανεικός μια χαρά παίχτης είναι, φίλα, και είναι παίχτης. Άμα είναι αξία ο παίχτης, δεν έχει πρόβλημα που είναι δανεικός, γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν ήταν δανεικός. Άσχημα πήγε. Ενώ ήταν και δανεικός. Ναι, επομένως. Και ο ΜΕΙΤΕ πολύ καλά κάνει και ζητάει παραπάνω χρήματα. Ο ΜΕΙΤΕ ζητάει τα ίδια λεφτά που ζητούσε πέρσι τον Ιούνιο. Αυτά τα χρήματα. Ναι, αλλά ο ΜΕΙΤΕ έφερε 40 παιχνίδια. Βέβαια. Δεν τα ζητάει τώρα. Δεν τα ζητάει. Εδώ ζητούσε πέρσι τα ίδια που δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Ναι, εννοείται. Και πολύ καλά κάνει. Ναι, λοιπόν, αυτό που το είπες... Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει στους ομίλους, αν ο ΠΑΟΚ θέλει πραγματικά να μπει στους ομίλους, και φέτος ξέρετε όλοι ότι το format έχει αλλάξει με τον Champions League, οπότε τα λεφτά είναι τρελά. Μπορεί να είναι και διπλάσια με τη συμμετοχή. Πέρα από τα παιχνίδια που φέτος είναι 8, και ο ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους θα παίζει μέχρι το Γενάρη. 50% παραπάνω είναι σίγουρα τα έσοδα. Ακριβώς. Τότε είναι φυσιολογική. Και η αύξηση των εισιτήριων διαρκείας, γιατί το εισιτήριο του Champions League σε έναν αγώνα δεν έχει 15-20 ευρώ στην 4, θα πάει 40 στην 4. Και 60 και 70 ευρώ στην 5 και στην 6. Λοιπόν, όποιος δεν μπορεί και δεν θέλει να έρθει στο γήπεδο, να κάτσει σπίτι, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όποιος δεν θέλει να στηρίξει την ομάδα, εννοείται. Όποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, εννοείται. Δεν θα πάει σε 30 παιχνίδια, θα πάει σε 10. Όσο μπορεί ο καθένας. Ναι. Αλλά εγώ τους έβλεπα στα play-off όταν κερδίσαμε την ΑΕΚ, πώς είχαν να βρουν εισιτήρια στους συνδέσμους για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και τα μάτια στην Τούμπα. Αυτό γίνεται πάντα, φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Δεν θα αλλάξει. Καλά. Καλό βράδυ. Αυτό η ζωή μας όλοι. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο Νεκτάριος είμαι. Έλα, Νεκτάρι. Ένα πράγμα που έχω διαπιστώσει, μάλλον που πρέπει λίγο να... Νεκτάρι, μισό λεπτό λίγο. Ναι. Ο Γκατούζο πήγε προπονητής στη Χάιντουκ Σπλίτ. Μάλιστα. Καλά θα πάει. Λέγε. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να προσέξουμε φέτος και γενικά το παρατήρησα τα προηγούμενα χρόνια, ότι το κομμάτι των εσόδων δεν είναι μόνο τα εισιτήρια. Είναι και το marketing, είναι οι διαφημίσεις, είναι 1000 πράγματα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν δείτε, μάλλον επειδή και στην αγορά είμαι και βλέπω πράγματα, πας σε μια μπουτίκ και βλέπεις, ας πούμε, μια γνωστή μάρκα παντελόνια τζιν, όχι ελληνική, ξένη, Replay, να πω και το όνομα, έτσι. Ναι. Και υπάρχει σειρά του Ολυμπιακού. Έχει το λογότυπο του Ολυμπιακού σε παντελόνι Replay που είναι παγκοσμίως γνωστά. Βλέπεις, ας πούμε, η Vodafone κάνει προγράμματα Ολυμπιακού. Πας στην ΑΕΚ και βλέπεις διαφήμιση Κολοσσού Τράπεζα Πειραιώς. 1000. Δεν μιλάω πλέον για κρατικά, έτσι, που παλιά είχαν τα κόλπα και τα κονέα και κάνανε αυτά τα έσοδα. Ενδεχομένως να τα έχουν και τώρα, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το κομμάτι. Και κυρίως φέτος όταν θα παίζει Champions League, δεν είμαστε Αθήνα, αλλά έχουμε ένα σωρό μεγάλες εταιρείες που θα πρέπει ένας άνθρωπος της αγοράς να βγει και να μαζέψει έσοδα από αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα έσοδα. Κοίταξε, Νεκτάρη, ο ΠΑΟΚ πέρσι νομίζω είχε φτάσει στους 32 με 34 χορηγούς. Δεν είναι άσχημα. Απλώς το μέγεθος, αυτό θα σε έλεγα τώρα. Απλώς το μέγεθος του βορειοελλαδίτη επιχειρηματία σε καμία περίπτωση δεν είναι στο μέγεθος του Αθηναίου. Και οι εταιρείες, οι κεντρικές διαχειρήσεις είναι στην Αθήνα. Οι διαφημιστικές είναι στην Αθήνα. Όλα είναι στην Αθήνα. Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε και έτσι μπορούμε να απαιτήσουμε
Είναι δύο τινά. Ή η επανάσταση, που υπάρχουν τρόποι επανάστασης, όπως παράδειγμα Filmnet βλες παλιά, ότι όποιος δεν βοηθήσει και τον ΠΑΟΚ όπως βοηθάει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, θα είναι απέναντί μας. Κάποτε, θα σου το πω, δεν ξέρω πώς, τι ηλικία έχεις, Νεκτάρια. 48. Ίσως να το θυμάσαι. Κάποτε στην φανέλα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ είχε μπει χορηγός η Καφέ Μπράβος. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά ο Καφές Μπράβο είχε καταγράψει 200% άνοδο πωλήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την ΠΑΕ και η ΠΑΕ να χρησιμοποιήσει αυτό το νούμερο για να πάρει νούμερα περισσότερα από όλους αυτούς. Τότε ο κόσμος όμως ήταν πιο προσαρμοσμένος σε αυτό το πράγμα. Μπράβο. Τώρα, δηλαδή, π.χ. να μου δεν υπήρχε δεκαετία 80 που να μην μπήνε αγνό γάλα Αριάνος. Νος. Όλοι με ένα αγνό στο χέρι γυρνούσαμε. Τότε ο κόσμος προσαρμοζόταν, και ταυτιζόταν, δηλαδή τι συμφέρει στην ομάδα και είναι. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Όπως έγινε με τη Μαλαματίνα, πάω και τα λοιπά. Με διάφορα τέτοια ουσιαστικά παραδείγματα που λες. Υπάρχει ο Μασούτης, υπάρχουν βιομηχανίες πολύ μεγάλες. Τι να πω άλλο, δηλαδή πολύ μεγάλες εταιρείες, παιδιά, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και είναι τα έσοδα αυτά πρέπει να τα κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να περιμένει να έρθει κάποιος. Άκουσε με όμως, άκουσε με, είναι αυτό που σου είπα πριν. Αυτές όλες οι εταιρείες, τις διαφημιστικές τους καμπάνιες, τις δίνουν σε αθηναϊκά διαφημιστικά γραφεία, τα οποία ουσιαστικά καταμερίζουν τον χρόνο διαφημίσεων και χρημάτων εκεί που πρέπει να πάνε με βάση το αντικείμενο της διαφήμισης. Αν λοιπόν, πρόσεξε, Νεκτάρη, αν λοιπόν είπες ένα παράδειγμα, έναν επιχειρηματία, ας πούμε ο Μασούτης, αν ο Μασούτης έρθει και κάνει χορηγία στον ΠΑΟΚ, πρέπει να κάνει χορηγία στον Άρη. Όχι, θα περίμενε, θα πάμε στο Μασούτη. Αλλά πρέπει να κάνει χορηγία στον Άρη, στον Ηρακλή, στον Απόλλων Καραμαριάς, στο Μακεδονικό, στην Χαλάστρα, στον Καμπανιακό, στην Καβάλα, στην Ξάνθη. Κατάλαβες, αυτό αυτομάτως δεν επιστρέφει στον καταναλωτή τα χρήματα. Γι' αυτό βλέπεις ο κάθε Μασούτης και ο κάθε τέτοιος που δεν έχει ανάγκη τη διαφήμιση γιατί τον ξέρουν όλοι, προσπαθεί να επιστρέψει χρήματα στον καταναλωτή μέσα από προσφορές όσο μπορεί και όσο το επιβάλλεται το επιχειρηματικό του γίγνεσθε. Ναι, εντάξει, έχεις ένα δίκιο σε αυτό, δεν είναι εγώ. Αλλά είναι, παιδιά, τι να σας πω, το πιο απλό, δηλαδή ένα event έξω από το γήπεδο, μαζεύονται χιλιάδες. Αυτό ναι, αυτό ναι, αυτό, ένα event στο παλατάκι. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτά είναι, φίλε, που πρέπει να κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι της εποχής αυτά. Δηλαδή, αυτό είναι λοιπόν. Να έρθει, ξέρω εγώ... Θέλετε λοιπόν, ΠΑΟΞίδες, κόσμε, να δείτε τον Αργυρό. Μία συναυλία. Του να δείτε τον Αργυρό. Μία συναυλία. Έγινε, Νεκτάρη, καλό βράδυ. Έχει τρόπους, Νεκτάρη. Κατανοητό αυτό που λες και δεν είναι και δύσκολο. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πολλές φορές ακούω στο ράδιο λένε δεν είμαστε λογιστές, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι λογιστής. Είμαστε οικογενειάρχες και ξέρουμε από προγραμματισμό σπιτιού για μερικά βασικά. Ο λογιστής θα σου κάνει τρίπλες λογιστικές σαν τον Κωνσταντέλια. Την αριθμητική όμως τη διδαχτήκαμε. Και γίνομαι πιο σαφής. Γιατί από πέντε σημεία έρχονται τα λεφτά. Γιατί ο κόσμος συνέχεια απαιτεί, πάρε εκείνον γιατί δεν να φύγει ο άλλος κτλ. Ο ιδιοκτήτης, ο συγκεκριμένος κάθε χρόνο χώνει. Από 1 ευρώ έως 15 εκατομμύρια τόσα χρόνια, σωστά? Ναι. Το γήπεδο. Έχουμε ένα απαρχαιωμένο γήπεδο το οποίο είναι σαν τροχοπέδι στα έσοδα. Έχει ταβάνι και μάλιστα χαμηλό ταβάνι. Το ξέρουμε αυτό και ο ιδιοκτήτης το ξέρει. Είδαμε πώς εκτοξεύτηκαν τα έσοδα της ΑΕΚ. Η ομάδα με την αγωνιστική της συμπεριφορά παρασέρνει διαφημίσεις, τηλεόραση, πωλήσεις παιχτών κτλ. Κτλ. Και πάμε, ρε παιδιά, στον κόσμο. Άκουσα ένα νούμερο, αν ισχύει, λέει το νούμερο ότι τα έσοδα από εισιτήρια, δηλαδή οι 4 εκατομμύρια ήταν, ναι, 4 εκατομμύρια. Είναι 4 εκατομμύρια. Ναι, αυτό ήταν. Με 30 αγώνες εντός έδρας φέτος, αυτό σημαίνει 130.000.
Είναι λεφτά αυτά για την ομάδα την οποία λέμε και ονειρευόμαστε? Είναι λεφτά για μια ομάδα που θέλει να έχει 10 συμβόλαια άνω του 1 εκατομμυρίου κατά πέτηση του κόσμου του? Και θα πω κάτι πολύ δεικτικά στους συνοπαδούς μου, τους παοξίδες, που μπορεί να ενοχληθούν, αλλά ούτε που με νοιάζει κιόλα. Όταν έγινε το TV ΠΑΟΚ, στην αρχή περηφανευόμασταν και μετά ντρεπόμασταν. Γιατί 9 στους 10 το βρήκανε σπασμένο. Πού είναι τα έσοδα, ρε παιδιά, της ομάδας που αγαπάτε την ομάδα και θέλετε και λέτε, έλα βρε τώρα 1,7 ο ΜΕΙΤΕ και δώστα και... Εσύ έχεις δει μαζεμένα 1,7, που δεν είναι 1,7, πλάς 35-40% η εφορία είναι 2,5, έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι 1,7. Ξέρεις όμως κάτι και... βάλε και ένα 20-25%. Αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή νοοτροπίας του οπαδού, γιατί σε καμία μα καμία περίπτωση αυτοί όλοι που χλεβάζουν εμάς, τους γερόλικους βετεράνους οπαδούς και η νεολαία, ας έρθει λοιπόν μία μέρα να κάνουν ένα συλλαλητήριο με 20.000 κόσμο να περπατάει από την Εθνική Αμήνης έως το Υπουργείο για να πάρουν ένα παίχτη ονόματι Γαλακτερό. Όταν λοιπόν το κάνετε αυτό, τότε να έρθετε να μου μιλήσετε για ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ όταν θες να διεκδικείς πράγματα. Όταν λοιπόν λες θα πάω κάτι, θα διεκδικείς. Θα πας στην περιφέρεια 10.000 άτομα να διεκδικήσεις από τον κύριο Τζιτζικώστα. Πήγατε? Όχι. Όχι. Φίλε μου, εγώ μαζί σου, αλλά έχεις πάει στο δεύτερο στάδιο. Πριν από αυτό που λες τον αγώνα, τον οποίο έτσι μάθαμε 53 χρονών. Ακριβώς γι' αυτό είμαστε στην ίδια ηλικία. Πριν τον αγώνα είναι η στήριξη αντικειμενική. Ναι. Δηλαδή χαιρόμαστε όταν φέτος ο Σαββίδης βάζει 13 μοίρια. Φυσικά. Αστερίσκο. Ναι, υπάρχει κόσμος που χαίρεται. Υπάρχει κόσμος που χαίρεται. Εγώ προσωπικά δεν χαίρομαι, να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Τι να χαίρεσαι. Γιατί δείχνει αδυναμία του οργανισμού να ανταπεξέλθει. Τι να χαίρεσαι. Ναι, υπάρχουν πολλοί όμως που χαίρονται. Δεν πρέπει να χαίρεται ο παδός να βάζει συνέχεια ο πρόεδρος του, γιατί δεν μπορεί το σύλλογος που υποστηρίζει να ανταπεξέλθει σε έσοδα. Αυτό είναι κακό. Η χαρά του οπαδού του ΠΑΟΚ είναι να πει στον φίλο του στο καφενείο, άντε ρε πες τον πρόεδρο σου να πληρώσει τα κτηνίδια. Έγινε φίλε, καλό σου βράδυ. Γεια σου φιλαράκι. Λοιπόν, διάλειμμα των 9.30 και ξανά μαζί. Εδώ είμαστε και πάλι στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο Κάρβο, Μαρσένη πάλι και Νίκο Πακαλή στα μικρόφωνα. Η Εύα στην ηχοληψία. Να πούμε φυσικά ακόμα μια φορά, τρίτη φορά και σήμερα, ότι ο Μάγκης Γκαγκάτσης ζωντανά στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 10 η ώρα το πρωί. Ακούστε, μήπως ξεστραβωθείτε μερικοί. Τα λέει ο Μάγκης. Να μην τα λέει μόνο εμείς. Να τα ακούτε και από κανέναν άλλον. Λοιπόν, ο οποίος θα είναι στην εκπομπή του SDNA σε θέση Λίμπερο 10 η ώρα το πρωί. Έλενα Μπούτου και Βασίλης Βέργης. Η Διάδα. Και στις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. 10 η ώρα την Παρασκευή λοιπόν, Μάγκης Γκαγκάτσης, ο επόμενος για 4 χρόνια πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και ευελπιστούμε να είναι μακροβιότερος. 4 χρόνια θα κάνει σίγουρα. Μετά καλό θα είναι να πας στην UEFA, γιατί είμαστε λίγο γυμνοί. Ναι. Είμαστε λίγο γυμνοί στην UEFA. Και εκεί θέλουμε οπωσδήποτε άνθρωπο, γιατί όπως είδατε ο γραμματέας είναι λίγο κόκκινος. Και τα αποτελέσματα τα είδατε φέτος πρώτα από 2 εβδομάδες. Τόσο δεν έχει. Από τις 29 Μαΐου. Λοιπόν, γραμμούλα κυρία μου, στον επόμενο καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Σένη. Καλώς το... Δεν έχει σήμερα τίποτα, Πολύ ηρεμία βλέπω. Όχι, δεν έχει τίποτα σήμερα. Ναι, ανησυχητικό είναι αυτό ή καλό είναι αυτό? Καλό είναι αυτό. Καλό είναι λες. Ναι, γιατί όταν βγαίνει ο τάδε, ο δίνα, ο παρατάδε, ο παραπέρα, ναι, σημαίνει ότι η ομάδα δεν έχει στόχους. Όταν η ομάδα έχει στόχους, δουλεύει με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, mm-hmm, τους λέει παιδιά αυτά είναι, ελάτε να τα βρούμε, κάθονται κάτω, αντιπροτάσεις, υπογράφουν και τελειώνει το θέμα. Μάλιστα. Έτσι δουλεύουν οι ομάδες, με ησυχία. Γιατί είχαμε πολλή καταιγίδα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, είχαμε, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε τελικές επαφές με 6 ποδοσφαιριστές. Μαζί με τις ανανεώσεις εννοείς? Όχι. Οι ανανεώσεις είναι ξεχωριστά.
Όχι, σιγά, μην μιλάμε 35 ποδοσφαιριστές. Θα το πλάκα με κάνεις και εσύ να μου τώρα. Μου είπες να σου πω. Σου λέω ότι γνωρίζω. Οι ποδοσφαιριστές είναι 6. Αυτός ο Μουνιαΐν, ο 31 χρονών που είναι της Μπιλμπάου. Δεκάρι. Δεν έρχεται αυτός εδώ. Ξέχασε το. Ναι, ούτε μπράβο, δηλαδή, δεν τα καταλαβαίνω. Γιατί τα γράφουν αυτά δηλαδή. Να τσιτώνει ο κόσμος. Τα γράφουν ρε φίλοι γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα παίχτη. Δεν ψάχνει ένα δεκάρι. Ας πετάξουμε μια μπαρούφα. Όχι ρε παιδί μου. Αν έχει φύγει ο Ντέλιας, το καταλάβαινα. Ναι. Μην ψάχνουμε να μπούμε δεκάρι. Από τη στιγμή που έμεινε ο Ντέλιας και εξπηχεί και τον. Και τον δεν υπάρχει λόγο να πάρει δεκάρι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, δεκάρι. Ας πετάξουμε και μια μπαρούφα τώρα να πάρουμε το κλικ. Μάλιστα. Το κλικ. Ναι, αλλά το κλικ, ρε φίλε, ναι. Κόντεψε να μας κάνει να δεχάσει τον κόσμο. Ο συγκεκριμένος έχει 3,5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Μα το ξέρω, να έρθει εδώ. Μα τι γίνεται, ρε φίλε, κυπελούχος Ισπανίας τώρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έβγαιναν τα άλλα τα φυτά και γράφανε για τον Μίτροβιτς. Ο Μίτροβιτς παίρνει 11 εκατομμύρια. Μίτροβιτς... Τι να πουλήσουμε το μισό γήπεδο για να το φέρουμε εδώ. Ο Μίτροβιτς πήρε στην Αραβία. Παίρνει 11 εκατομμύρια το χρόνο. Ελαιοκό, δεν είναι. Ο Εμπαπέ παίρνει 15 και αυτός παίρνει 11. Τι ακάμα, πουλήσουμε το μισό γήπεδο να το φέρουμε. Δεν μπορούμε. Όχι ρε φίλε, δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. 11 είναι γύρω στα 14 με την εφορία. Ο Σαββίδης μπορεί να τον φέρει. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε, φίλε. Ο Σαββίδης άμα θέλει. Ας το Σαββίδη. Ο Σαββίδης άμα θέλει παίρνει τηλέφωνο τον Μέση και τον Κριστιάνο και τους φέρνει εδώ στην ίδια ομάδα να παίζουν μαζί. Έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Πάμε απλά παρακάτω. Πράγματα. Πάμε παρακάτω. Και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για το Financial Fair Play, η χρονιά που τρέχει είναι η τελευταία με την υπάρχουσα μορφή του. Ναι. Από του χρόνου το Financial Fair Play αλλάζει μορφή και πλέον οι ομάδες budget αγωνιστικού τμήματος μπορούν να έχουν μέχρι το 73% των εσόδων τους. 70 νομίζω ή 75. 73. Έγινε μία προσθήκη πρόσφατα για ένα 3%, το οποίο έχει να κάνει με τα έσοδα από με τα πωλήσεις και από τέτοια τα οποία έρχονται λίγο πιο μετά και τους δώσανε λίγο μία λάσκα παραπάνω. Μάλιστα. 73% των εσόδων τους θα μπορούν οι ομάδες να έχουν πλέον ως budget αγωνιστικού τμήματος. Δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει 100 εκατομμύρια έσοδα μπορεί να έχει... Στράτο, περίμενε, να πάμε στο διατάφτα. Ναι. Σε μια ομάδα δηλαδή που είχε 28 εκατομμύρια έσοδα, πες 30 για να το κάνουμε στρογγυλό, το 30 budget, χοντρά, ναι. Το budget την επόμενη χρονιά θα είναι 21. 22. Ούτε. Πιο κάτω. 70% του 1 τρίτο, ρε. 3, 7, δεν, 21, είναι, δεν είναι το εντρίτο. Δεν είναι το εντρίτο, είναι λίγο πιο κάτω από το εντρίτο. Ναι, λίγο πιο κάτω από το εντρίτο. Σε αυτό το budget είναι μέσα και οι εφορίες. Ναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν, ακούστε λίγο φίλοι μου παοξίδες. Άμα λοιπόν ναι, κάνουμε. Ναι, γιατί στην, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο την εφορία του ποδοσφαιριστή την πληρώνει η ΠΑΕ. Ναι. Εάν αλλάξει αυτό από του χρόνου. Τότε είναι όχι. Γιατί όχι, οι ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ιταλία είναι διαφορετικά. Τα δεδομένα όπως είναι τώρα. Όπως είναι τώρα. Αν ακούς 5 εκατομμύρια είναι όλα μέσα. 3,721, βγάλει το φόρο. Που είναι 23%. Μπράβο, είναι 23%. Στο 21 βγάλει το 23%, είναι άλλα 4,5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Μπράβο, 5 εκατομμύρια. Άρα 16 εκατομμύρια θα είναι η ομάδα. Θα έχεις. Μπράβο λοιπόν. Ναι. Ακούστε εσείς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 27 με 28 και πρέπει να πάμε στο 16. Μπράβο. Ή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε έσοδα ύψους 20-25 εκατομμυρίων για να διατηρήσουμε την ομάδα αυτή. Ορθώς. Ακούστηκες. Ελπίζω να το κατάλαβαν τι σημαίνει financial fair play. Πλέον αλλάζει. Έτσι, η μορφή του αυτή αλλάζει από του χρόνου. Το 70... Μέχρι το 25 είναι η υπάρχουσα. Το 70% είναι τώρα ή είναι από το 27 και μετά? Είναι από το 26 και μετά. Είναι από τη χρήση 25-26. Ναι, 25-26. Θα υπάρχει μια διετής περίοδος. Γιατί ήταν... Θα υπάρχει μια διετής περίοδος αναστολής. Νομίζω, έτσι, και νομίζω από το 27 ήτανε... και μετά μπαίνει δαμόκλεια. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη χρονιά. Σας. Ναι, ρε, σταμάτα. Η πρώτη χρονιά είναι 90, η δεύτερη είναι 80 και η τρίτη είναι 70. Είναι σε 3 χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή. Υπάρχει μια διετής περίοδος χάριτος, όπως υπήρχε και με το παλιό Financial Fair Play όταν εισήχθη το 2011, έτσι, στις ομάδες. Το ίδιο θα υπάρξει και τώρα. Είναι μια διετής περίοδος που θα είναι λίγο πιο λάσκα τα πράγματα. Θα μπορούν οι ομάδες να μετακυλήσουν. Το είχαμε κάνει θέμα εδώ πέρα. Το 27 είναι το 70%. Το 26 είναι, ναι, 80% και το 25 είναι 70%. Υπάρχει 90%. Μια διετής περίοδος. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει, ναι, μια διετής περίοδος. Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι η τελευταία χρονιά φέτος που ισχύει η υπάρχουσα μορφή του FFP. Από την επόμενη χρονιά αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανεβάσει τα έσοδά σου. Έγινε, Στράτο. Καλό βράδυ. Α, μπράβο. Είναι βασικό. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, καλό βράδυ. Τα έσοδα από τηλεόραση δεν μπορούν να βγουν, αυτά είναι. Όχι, πρέπει να κάνεις το... αυτό που ήταν να κάνεις και δεν το κάνεις. Τι να κάνουμε. Όταν βγάζουν οι ακαδημίες πρέπει να πουλάς. Άλλο έσοδο δεν υπάρχει. Γιατί μιλάμε έσοδα τώρα για 8 με 10 εκατομμύρια το χρόνο τουλάχιστον. Έτσι. Για να πουλάς πρέπει να παίζουν. Ναι, να παίζουν και να πάνε. Και όπως, δεν μιλάμε όπως για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Άστο, για, και δεν μιλάμε για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας είναι το όνομα, ρε Σιάρτσε. Ναι. Λέμε ότι πρέπει να πουλάς παίχτη για να ανεβάσεις τα έσοδά σου. Μην το λες έτσι, γιατί θα βγει να πει ο άλλος και να πει: εσείς δεν θα το πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Δεν μπορείς να ανεβάσεις. Άμα βρει ο σύλλογος 10 εκατομμύρια χωρίς πωλήσεις, παραπάνω έσοδα από τα υπάρχοντα, οκ. Okay. Αλλά εγώ δεν βλέπω που μπορεί να είναι ο Πάοκ να πάει. Μόνο αν πάει Τσουλού. Αν πάει Τσουλού, πάσο. Δεν πουλάς κανέναν, τους κρατάς όλους. Αν δεν πας Τσουλού να πάρεις μια 25-30, από πού θα βρεις τα 10 εκατομμύρια συν από αυτά που έχεις. Δηλαδή συν από τα εισιτήρια, συν από τα διαρκείας, συν από τα τηλεοπτικά, συν από την πορεία της Ευρώπης στο κόφερες. Από πού έχεις άλλους έσοδα. Δεν ξέρω. Κοιτάμε τον ουρανό, μπας και πεις κανένα δεκάρικο. Δεν ωραίος ο ουρανός. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να ανεβάσει από το 27 τουλάχιστον. Έχουμε δηλαδή τρεις περιόδους μπροστά μας. 25-26, 24-25 μάλλον, 25-26, 26-27. Από το 27-28 καλή νύχτα. Είσαι με το 70%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και καλά κάνει ο Στράτος και το θυμήθηκε, γιατί νομίζω ότι έχουμε πει αυτό Δεκέμβριο μήνα ή Ιανουάριο. Τότε που δεν είχε αγωνιστική περίοδο, γιατί τότε είχε βγει αυτή η διρεκτίβα και το είχαμε αναφέρει, αλλά ξεχάστηκε. Ας το θυμηθούμε ακόμα μια φορά για το τι έρχεται. Στον επόμενο, καλησπέρα. Μηνυματάκι, πες το. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Πρόδρομο που λέει: για συναισθηματικούς λόγους πουλήσαμε τον ακόμη πριν το κρισιμότερο παιχνίδι. Όχι, φίλε, όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν, έχει, όχι. Δεν υπάρχει συνέστημα εκεί. Μην λέτε πράγματα οποία δεν γνωρίζετε καλά. Άσε. Εντάξει. Ο ακόμη είχε πουληθεί και είχαμε ζητήσει, εσείς που ήσασταν πολύ σίγουροι ότι την Μπεσίκτα την είχατε στο τσεπάκι σας και την Μπεφίκα την έχετε δρομολογημένη, την περνάτε μέσα κάθε χρόνο. Μετά την Μπεσίκτα έγινε η πρόταση και τους είπαμε: κρατήστε, τον κρατάμε λίγο με την Μπεφίκα. Αν και τυχόν. Και τελικά αποκριθήκαμε κιόλας. Γιατί προφανώς δεν περίμεναμε να αποκριθούμε από την Μπεφίκα, να τους πάρουμε εδώ μέσα. Και μετά την Μπενφίκα, αφού την περάσαμε και πήγαμε στα playoffs να παίξουμε την Κράσνονταρ, αναγκαστικά πρέπει να του δώσουμε. Και μην βάζετε τη χρονιά που παίζαμε Μπεσίκτα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Μπενφίκα στην Τούμπα μόνο χωρίς επαναληπτικούς. Μην θεωρείτε, επειδή παίξαμε αυτά τα μάτς, ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στην ελίτ των 20 καλύτερων ομάδων του κόσμου. Εντάξει, ήταν η χρονιά έτσι, με βάση το τέτοιο, τον κορονοϊό. Και σε βγήκε. Αυτά μπορεί να τα υπολογίζεις. Ο Άκπουμ ήταν πουλημένος. Τον κρατήσαμε να παίξει ακόμα ένα μάτς. Οι άλλοι δεν στο δίναν να παίξει και δεύτερο. Δεν γίνεται. Δεν ήταν δικό σου παίκτης. Παίζαν και άλλοι. Και άλλοι έχουν αγώνες. Δεν έχουμε μόνο εμείς. Μόνο εμείς. Λοιπόν, στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Έλα, εσύ. Ναι, γιατί πρέπει να... Αρσένη, αυτό που είπες εσύ, δεν το είπε κάποια στιγμή ο Σαββίδης. Ο ΠΑΟΚ πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αυτάρκης. Ο Σαββίδης τα έχει πει, αλλά εμείς κρατάμε μόνο αυτά που μας αρέσουν από τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης είπε ότι θα γεμίσει το Μακεδονία Παλάς με τίτλους. Ο Σαββίδης είπε θα κάνει γήπεδο. Ο Σαββίδης είπε θα κάνει προπονητικό. Ναι. Ο Σαββίδης σας είπε όλους, πάντα στην περιφέρεια ζητήστε το λεφτά από τον Τζικώστα. Μόνο χειροκροτάτε στα καφένια μου εσείς, αλλά στην περιφέρεια δεν πάτε. Δεν πάτε εκεί. Όχι, άσαμε να σε πω. Γιατί κοίταξε να δεις. 10 το τσάι, 10 το φασκόμηλο, 150 το γήπεδο. Τα κάποια στιγμή τελειώνουν τα λεφτά. Έτσι δεν είναι. Τα λεφτά δεν τελειώνουν, ναι. Τα λεφτά είναι πολλά, Άρη. Ποιο φασκόμηλο είναι αυτός.
Το τσάι που ήπιε. Δεν πήγε ρε πλήρως ένα τσάι. Α, τα 11 και ναι, α, ναι, ναι, για τα χρέη λες τώρα. Ναι, ναι. Α, και εγώ λέω Φασκόμηλο, ναι. Τι λέει αυτός τώρα, λέμε, το τι αζέστηνε μου τώρα. Δεν είπε, πήγα πλήρως ένα τσάι. Τι να πει ο άνθρωπος. Ο ίδιος. Τι να πει και αυτός. Ναι, ναι, αυτό θα σου πω, παιδί. Λοιπόν, και ένα δεύτερο χθες, τι είπε ρε, εσύ ο αυτός, ο Κέρκ Ντάγκλας, θα μπεις ποιος είναι αυτός. Αυτός που έπαιξε στο Σπάρτακο. Τι είπε. Γιατί Μάζερ United σε είπε ρε. Βρε Σπάρτακε, όταν εγώ ήμουν United δεν ήξερες τι χρώμα φανέλα φοράει. Γιατί δεν έχει σημασία όμως. Θα μας σκοτωθείτε μεταξύ σας που στιγμάζετε United. Δεν έχει σημασία, μπορεί αυτός π.χ. να κατέχει το ποδόσφαιρο καλύτερα από σένα. Εσύ να είσαι λίγο αργός. Λίγο δύσκολο την Premier League τη βλέπουμε από τότε, Νίκο. Δεν έχει σημασία. Λίγο χλωμό το βλέπω. Εγώ ξέρω πολλούς. Πολλούς συνομήλικους π.χ. να μου, οι οποίοι βλέπουν ξέρω εγώ, το ένα το άλλο να μου και δεν θυμούνται ναι. Τίποτα. Και έχω εδώ πέρα σε κάθε εκπομπή 3-4 τσακαλάκια εδώ πέρα που είναι κάτω από 40. Οι οποίοι οτιδήποτε ναι. Ερώτηση γίνεται δεν προλαβαίνω να απαντήσω, απαντάνε οι ίδιοι. Κατάλαβες, τα ξέρουν. Δεν έχει σημασία τώρα, η εμπειρία και το ίδιο. Μην αλλάζει θέμα, επειδή ξέρω ότι υπερλατρεύεις την ομάδα του Παναθηναϊκού. Άκουσε με λοιπόν. Την υπερλατρεύω. Ναι, ναι, επειδή ξέρω ότι την υπερλατρεύεις. Mm. Και επειδή βγάζει συνέχεια χόλι, λοιπόν, το 21, το 21 μιλάω, τώρα έχουμε 24, έτσι. Ο Παναθηναϊκός, όλοι που χλεβάζουμε, και όταν έλεγα εγώ να μην πάρει το κύπελλο ο Παναθηναϊκός, θα δυναμώσει. Λοιπόν, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καθάρισε το εταιρικό χρέος της μετά την αλλαγή στρατηγικής από το καλοκαίρι του 18. Από τα 57,4 εκατομμύρια ευρώ του 2017 έφτασε λίγο κάτω ναι. Από τα 6 εκατομμύρια. Ελάχιστα πια τα ποσά σε πιστωτές. Με το υπόλοιπο να αφορά διακανονισμένες οφειλές στην εφορία. Αφού κάνει μεγάλες αλφαμίκα, ρε. Καταλαβαίνεις αυτό τώρα. Αυτό θα κάνει συνέχεια. Με το κύπελο με εμάς που πήρε λες, το 22. Ποιο 22, ρε Σιντά μου. Σε λέει ότι τελευταία 6 χρόνια έχει κατεβάσει το... τα χρέη προς τρίτους σε... Από 57 σε 6. Ναι, στο 1 εκατομμύρια ξεχρέωσε. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Άρα μη λένε ότι δεν βάζει λεφτά ο Αφραγκούζος, βάζει. Τώρα δεν ξέρω αν τα βάλει ο Αφραγκούζος. Το θέμα είναι να πούμε ότι και φέτος η αύξηση με το κύκο κεφάλαιο του Παναθηναϊκού, του είπα πριν λίγο, ρε, 19,1 εκατομμύρια είναι, δεν είναι λίγα. Είναι πολλά λεφτά. Και πέρσι άρα, είχε... Μπορεί να είναι και άλλοι από πίσω. Και πέρσι είχε μια 12 νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Πέρσι. Δηλαδή τα μισά λεφτά έχουν πέσει μέσα σε ένα χρόνο. Ξέρεις, για αυτά που σου λέω, ξέρεις. Σε δύο περιόδους δηλαδή. Το 18 τι ομάδα είχε ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε. Ξέρεις. Το 18 ήταν τότε που είχε αποκλειστεί από την Εστορίλ, το 17. Πότε... Το 18 με το Δόνι δεν ήταν με εσύ. Το Δόνι και τα παιδάκια και τα έτσι και τα αλλιώς. Αυτοί ξεχρεώναν λοιπόν τότε και δεν κάνουν ομάδα. Πες μου λοιπόν, αν το κάνει αυτό ο Σαββίδης, σε ποια κόλωνα θα τον έχουμε σταυρωμένο. Εμείς όμως δεν έχουμε προς τρίτους. Λέω, αν το κάνει λέω αυτό. Μα δεν έχουμε. Τι να το κάνει. Δεν έχουμε προς τρίτους. Αν είχε ρε. Πες μου, άμα στα... Αν είχε, σου λέω προς τρίτους και το έκανε ο Σαββίδης αυτό. Πού θα τον είχε σταυρωμένο ο Πάοξης. Εσύ πες το άλλο ρε, εσύ που είναι το εφικτό δηλαδή. Ας σε μια αύξηση με το κεφάλαιο δεν βάλει τα λεφτά αυτός. Έστω και 5 εκατομμύρια. Για απάντησε. Απάντησε ο παδί της Manchester United, απάντησε. Αφού μιλάτε μεταξύ σας, τι να πω. Απάντησε, σου έκανα μια, μια ερώτηση εγώ και συμπλήρωσε την ερώτηση ο Νίκος. Απάντησε. Ναι, πρέπει να μπούμε στους ομίλους, τόσο απλά. Αυτή είναι η απάντηση σου, ρε. Ναι. Εγώ σε ρωτάω, εάν ο Σαββίδης δεν βάλει λεφτά στην αύξηση με τον κύριο Κεφαλαίου, πού θα το κρεμάσει ο Παοξής, ρωτάω. Εγώ λέω την κάτσα με τη βάρκα. Εσύ λες που θα το κρεμάσει ο Παοξής. Ωραίος, άντε καλό βράδυ. Αντιγιά, ρε. Αισιόδοξος. Αντιγιά, την κάτσα. Στον επόμενο καλησπέρα. Την κάτσα με τη βάρκα, λέει. Αισιοδοξία τον. Καλησπέρα. Λοιπόν, άλλα 8 λεπτάκια. Εδώ θα είμαστε, παιδιά. Μάλιστα, καλά κάνετε και βγαίνετε. Και αναμοχλεύουμε διάφορες υποθέσεις που έρχονται από την Ευρώπη, κυρίως από την UEFA. Να τα ξαναθυμίζουμε λίγο στον κόσμο. Το 27 κοντά είναι. Ναι, πάρα πολύ κοντά. Είναι τρεις αγωνιστικές περίοδοι. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, επειδή το πρωτάθλημα
τα έσοδα που σου φέρνει ήταν 2 εκατομμύρια. Τα έσοδα που σου φέρνει το πρωτάθλημα ήταν 2 εκατομμύρια παραπάνω από τις συμφωνημένες συμφωνίες που είχε κάνει η ομάδα. Αυτό το είναι το πρωτάθλημα. Σου έφερε 2 εκατομμύρια παραπάνω. Η ελληνική ένα τίτλοι δεν δίνουν τίποτα. Από τη τηλεόραση τίποτα. Και ένα από το χορηγό. Τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay. Καλό το ελληνικό πρωτάθλημα και εγώ χαίρομαι. Μ' αρέσουν και εμένα τα πανηγύρια και φιέστες. Τριαλαρώ και πάω κολέ και πάω κολέ. Αλλά τα λεφτά. Από πού έρχονται τα λεφτά για να πάρεις ΜΕΙΤΕ, για να κρατήσεις Κωνσταντέλια, για να φέρεις παιχταράδες. Από πού έρχονται τα λεφτά, ΟΕΟ αδέλφια? Όπως λέει η κυρία Σούλα, από το πρωτάθλημα έρχονται. Ο ΠΑΟΚ και δεύτερος να βγει και τρίτος να βγει από την συμφωνία του με την, τα τηλεοπτικά είναι συγκεκριμένα. Μόνο να πάρει το πρωτάθλημα θα πάρει ένα εκατομμύριο μπόνους παραπάνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή στο πρωτάθλημα φτύρεις αίμα για να πάρεις ένα πρωτάθλημα και πας π.χ. ένα τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και τσεπώνεις 13-14 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια δεν είχε φέτος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται γιατί δεν τα γράφει ποτέ η UEFA. Τα ειστήρια των αγώνων. Εφέτος έκανες 3-6-8 παιχνίδια στην Τούμπα. Δεν πήρες άλλα 2 εκατομμύρια σε 8 αγώνες. Έκανες money τα μπόνους του πρωταθλήματος. Τι να συντάμε τώρα. Δηλαδή με 13-14 εκατομμύρια έκλεισε η χρονιά φέτος από την Ευρώπη. Από το κόφερες 13-14 εκατομμύρια. Το παρεξηγημένο κόφερες. Και εσύ μου λες για το πρωτάθλημα τώρα. Με τα 2 εκατομμύρια. Πάμε στον επόμενο κύριο για σήμερα. Καλησπέρα. Σε βλέπω, Ρεύα. Σηκώθηκε κιόλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Κάτω από δράμα. Έλα, δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα το που σα ακούω, εντάξει, τελευταίες μέρες, αλλά και σήμερα ειδικά, έχουμε μείνει χωρίς άλλο δηλαδή στην ομάδα. Όχι, λέμε τι έσοδα πρέπει να έχεις από το 27 και μετά. Τι έρχεται, μιλάμε. Με το καινούργιο Financial Fair Play αναλύουμε. Ναι ρε παιδιά, όταν σας ακούω τόση ώρα, ας πούμε, που δηλαδή με το ότι δεν πουλήσαμε τον Κωνσταντέλια, ας πούμε, ή δεν πουλάμε το Κουλιεράκι, ή δεν ξέρω εγώ. Πρέπει αναγκαστικά να βρεις έναν τρόπο να εξοικονομείς κανένα δεκάρι εκατομμύρια επιπλέον των εσόδων που έχεις τώρα. Πούλα τα καρεκλάκια της Τούμπας, ρε φίλε. Δικαίωμά σου είναι. Κατάλαβες, τάσο. Μιλάτε δηλαδή για τα επόμενα χρόνια, όχι για φέτος. Μιλάμε για του χρόνου, ρε. Μιλάμε, για τώρα που μιλάμε. Μιλάμε από το 27 και μετά, έτσι λέει η UEFA. Άκουσε. Τάσο, άκου. Αν λοιπόν εμείς τώρα για να πάμε στους ομίλους Τσουλού και καλά κάνουμε και έχω πάρα πολλά λεφτά εγώ, παρακάνω μια χορηγία, φτάσουμε τον μπάζι της ομάδος 50 εκατομμύρια, 50 φέτος, και δεν περάσουμε εκεί που πρέπει να περάσουμε γιατί εκεί ανήκουμε, εντάξει, δεν χωράει συναισθηματισμός απέναντι στον Αρσένη, στον Βεϊρίνη και στον Παγκαλίδη. Δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Στον Λεβέκ, στον Καντουρί και στον Πίσεσβαρ, στον Βαρέλα και στον Κρέσπο και στον Μαουρίτσιο. Δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Γιατί αν είμαι συναισθηματίας με αυτούς εδώ που είπα, δεν θα έχω ομάδα αύριο. Γιατί θα μου πούνε στα 50 εκατομμύρια λοιπόν, αφού τα έσοδά σου είναι 20, λοιπόν το μπάτζετ θα πάει στα 8. Από τα 50 στα 8 ρε συντάσω, με ποιους θα παίζω? Όχι, εντάξει, αυτό που λέτε έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Η πρακτική της ομάδας αυτή πρέπει να είναι. Όχι αυτή πρέπει να είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με έσοδα και έξοδα. Δεν είναι 80 και 90 εδώ. Έχει να αλλάξει το πράγμα, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, θα σφίξουν τα γάλατα πολύ. Ναι, θα σφίξουν τα γάλατα πολύ. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεις έσοδα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι ότι δύσκολα θα βρεθούν Κωνσταντέλιες και Κουλιαράκηδες από εδώ και μπρος. Και ισχύει αυτό που είπε ο Αρσένης, ότι δεν υπάρχει, πρέπει να παίζουν τα παιδιά. Ναι, πρέπει να έχουμε βιτρίνα. Με τον συγκεκριμένο προπονητή δεν μπορείς να ακολουθήσεις αυτό το σενάριο, παιδί. Δεν το πιστεύω. Μπορείς να ακολουθηθεί. Αν δεν μπορεί ο προπονητής να μπει σε αυτό το σκεπτικό, συγγνώμη, δεν φταίμε εμείς. Εμείς θέλουμε την ομάδα μας να πρωταγωνιστεί, να παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια, να κάνει έσοδα για να έχει ο προπονητής αυτούς τους παίκτες που θέλει και ζητάει. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό όπως δεν το έκανε πέρσι, δεν φταίμε εμείς. Όπως δεν φταίω εγώ, αν ας πούμε, ξέρω εγώ, αποκλειόμουν από τη Λεύσκη, φώναζα τον Κατουρί και τον Πίσεσβαρ και τον Κούρτης και τους έλεγα μείωση μισθού. Ναι, αλλά την πραγματικότητα δηλαδή τώρα. Σε αυτούς θα τα λες, όχι στην Πάικα Σαββίδη. Στην περιραίωση θα την περίεργη.
Μόνο στον ΠΑΟΚ κάνουν κουμάντο αυτή, να ξέρεις. Σε όλες τις άλλες ΠΑΕ, τι να πέσει, να πουλήσουμε τον. Τον Ελκαμπή, π.χ. Δεν θα πάρει χαμπάρι ο παδό του Ολυμπιακού που θα φύγει ο Ελκαμπή. Ούτε ζήτησα εκεί. Α, ούτε θα καταλάβουν τίποτα. SDNA, ξέρω εγώ. Ελκαμπή στην ΤΑΔΕ 1,5 εκατομμύριο. Καληνύχτα. Ρέαμτσουκ εκεί. Δεν θα παριάζουν τίποτα. Ναι, Ρέαμτσουκ. Πουλήσανε το Ρέαμτσουκ και δεν το ξέρανε ίδιο παδί του Ολυμπιακού. Ήδη το ξέρανε, το πήρα χαμπάρι την άλλη μέρα. Εδώ πρέπει να γίνει ζήτηση καλά δεκαήμερο. Τι λέει ο ένα, τι λέει ο άλλο. Να κάνουμε έτσι, να κάνει μάνα. Ναι, να μπράβο. Αυτά δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν. Κλείσε, Τάσο, να φύγουμε. Κλείσε. Γεια σου, Τάσο. Διάβασε καλά το μήνυμα που φαγώθηκες. Δεν φαγώθηκες. Φαγώθηκες, είπα. Λοιπόν, είναι από τον κύριο Θεόδωρο και λέει. Α, Ντέρουερ. Γεια σου, Θεόδωρε. Χρήστο, οπότε με τη λογική σου, ο Χάβος είναι καλύτερος προπονητής από τον Φερέιρα, αφού είναι ο πιο μεγάλος προπονητής και περισσότερο καιρό. Ποιος? Ο Χάβος. Έχει και 37 βαθμούς και εσύ, ρε φίλε. Δηλαδή. Στον Delaware, τι έχει. Ναι, Delaware. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Όχι άλλο κάρβουνο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακόμα ένα απόγευμα μαζί σας. Ένα ζεστό θερμό απόγευμα. Αύριο πάλι μαζί με καύσωνα. Να προσέχετε, να φροντίζετε τον εαυτό σας. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται, έρχεται, έρχεται, έρχεται δυναμικά ο μεγάλος Μονεβασιώτης και ο Ηρακλής επανέρχεται. 60.000 είναι στην Αγίου Δημητρίου. Την Παρασκευή 10 το πρωί εδώ πέρα θα είναι ο Μάκης. Έτσι δεν είναι, έλα και εσύ. Ναι. Πες ευχαριστώ πολύ τον πατέρα στον Βασίλη. Ε, δεν ξέρεις. Του μπήκε πάλι κάνεις. Δεν τρέπεσαι, ρε. Ένα μπραβέστε, ένα πέστε, πέστε ξανά λίγο, Βασίλη. Ένα μπραβέστε, πέστε. Πέστε να ακουστεί το ραδιόφωνο. Πέστε, πέω, Βαγγελάξ εδώ είναι. Τον έφαγες τώρα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Αποκαλυπτικά νέα από τον κύριο Αντώνη Κούλαλη για τον κύριο Γκαγκάτσι.